Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτά είναι τραγούδια. Ρίγη συγκίνηση πραγματικά. Χρήστος και όσοι. Πω, πω. Να περιμένουμε το Χρύσανδο, κοιμηθείτε μαζί μας. Η εποχή μας. Η εποχή σου, Κώστα. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να είναι και λίγο πιο παλιά από την εποχή μου. 80-90 είναι, Χρήστο. Μέσα έτης. Μέσα έτης. Μικρός ήμουν. Ήμουνα 11 χρονών το 85. Ήμουνα 5. 5 ήσουνα. Το 80 είμαστε. Είσαι. 39 ακόμα. Να τα καταστήσεις. Λοιπόν, Τρόικα. Εδώ και πάλι στους δέκτες σας. 107 και 4, λίγο μετά τις 12. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Με τη γνωστή αθλητική επικαιρότητα να μας απασχολεί. Η γνωστή υπό την έννοια ότι θα αναφερθούμε σε γεγονότα, αλλά θα προτρέξουμε λίγο για να δούμε τι γίνεται ενώπιση Σαββατοκύριακου που πλησιάζει ολοταχώς. Πέμπτη σήμερα, 21 Νοεμβρίου. Και ποδόσφαιρο έχουμε στο πρόγραμμα. Επιστρέφουμε σε δράση Στέριο. Έτσι. Ναι, όντως, επιτέλους. Πρωτάθλημα. Επιτέλους. Τι επιτέλους, δε. Δεν είναι ζωή χωρίς Σούπερ Λίγκα. Χωρίς Σούπερ Λίγκα, τι ζωή είναι αυτή, ρε φίλε, τώρα. Κάθε Δευτέρα ασχολούμαστε με το VAR. Αν πέρασε τη γραμμή, αν έπεσε ο άλλος σωστά, αν ήταν μέσα. Ο Χρύσανθος από χθες άρχισε να μας λέει ο Αθηναίος, ο διαιτητής, ο Τάδε. Ναι, αλλιώς. Σκάνδαλο με την ΑΕΚ. Με λαρισίο, θα ήταν διπλό, ναι. Ναι. Εσείς αύριο θα μας λέτε ο Κούγιας και τα λοιπά. Μετά ο Κούγιας θα γίνει φίλος σας. Φίλος μας είναι ο Αλέξης. Είναι. Πέρασαν μια κρίση σχέση μας. τότε που έφτιαξε τον Καντουρί. και το Λουτσέσκου. και το Λουτσέσκου και το Σαββίδι, κάτι ανακοινώσεις. Ναι, αλλά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Τώρα εντάξει. Τα λάθη αναγνωρίζονται, δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να διορθώνεις σχέσεις. Λοιπόν, έχουμε μπάσκετ. Όπου ο Πάο χθες έκανε πολύ μεγάλη νίκη. Ματσάρα. Πολύ μεγάλη νίκη. Λοιπόν. Και βλέπετε ότι χτυπάνε τα μηνύματα, γιατί είναι από τους παίκτες Σαραγώσα που παραπονιούνται για την ραγδαία επίθεση που δέχτηκαν από τον Σμιθ και την παρέα του, Στέργιο. Ναι. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Όντως. Πολύ καλός. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι αυτή η νίκη θα δώσει πολλά για τον τελικό, ας το πούμε έτσι. Αντά το πω ημιτελικό. Μικρός τελικός είναι. Ναι, ημιτελικό, ας το πω. Με το Ρέθυμνο, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι. Κοίταξε, αν δεν υπήρχε, Κώστα, το έλεγα και χθες, νότο του αγώνα, αν δεν υπήρχε αυτή η ανορθογραφία στο Εγάλαιο, θα μιλούσαμε για μια απόλυτη θετική περίοδο του Κώστα Χαραλαμπίδη και της ομάδας, η οποία έχει δυνατότητες. Σωστό. Εντάξει, υπήρξε αυτή η ντροπιαστική ήττα, αλλά αν την απομονώσουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε, ακόμα και στα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έχασε, δεν το έχασε με κάτω τα χέρια κανένα μάτσο. Είναι δεδομένη η βελτίωση. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε και το ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα στήθηκε από τον Κώστα Φλεβαράκη, έτσι. Εννοείται. Για να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Προφανώς και ο Κώστας έχει κάνει τη δική του πολύ μεγάλη συμβολή στο να βελτιωθούν τα πράγματα, να παίξουν οι παίκτες άμυνα, να παίξουν με διάθεση. Νομίζω ότι το ψυχολογικό είναι που κάνει ένας καινούριος προπονητής κυρίως, παρά η τακτική. Τώρα μέσα στη μέση της σεζόν και με καινούργια ομάδα δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, έτσι. Το ψυχολογικό είναι αυτό το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις ομάδες. Και ο Χαραλαμπίδης νομίζω αυτό το έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα της ομάδας. Είναι πολύ μαχητική. Οι Αμερικάνοι, που συνήθως ξέρουμε όλοι ότι οι ξένοι παίζουν για την πάρτι τους. Παίζουν για την πάρτι τους. Να το είπες εσύ πολύ έτσι απότομα. Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο. Παίζουν και για την πάρτι τους. Light. Παίζουν για τα νούμερά τους. Για το επόμενο συμβόλαιο. Ναι, εντάξει. Θεμητό μέχρι σε ένα σημείο. Εντάξει. Άρα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε όλους όσους έχουν ρόλο σε αυτή την φετινή προσπάθεια, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολη. Κοίταξε. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι με μια νίκη τώρα και τα λοιπά, και στην Ευρώπη που εδώ που τα λέμε ίσως να είναι και αδιάφοροι, έτσι. Επί της ουσίας. Όπως βέβαια και για την Ευρώπη, αυτό που είπες για την ανορθογραφία στο Εγάλαιο, εάν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και την Τιζόν, που μπορούσε να κερδίσει, τώρα θα μιλούσαμε και για πρόκριση. Κοίταξε. Το FIBA Champions League σε αυτή τη φάση έχει, Κώστα, 14 αγωνιστικές. Ναι. Ακόμα δεν είμαστε ούτε στα μισά. Είμαστε στην έκτη. Ναι. Άρα ο δρόμος, ακόμα και για την πρόκληση, είναι ανοιχτός. Ανεξάρτητα, αν ξαναλέω, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά εάν λειτουργεί
υπέρ της ομάδας και οι παίκτες το διασκεδάζουν, θέλουν να παίζουν δύο μάτς την εβδομάδα και υπάρχει σωστή διαχείριση, γιατί να μην προκριθεί ο Πάκος στον επόμενο γύρο. Η Telekom Φόνης είναι στο 4-2 μαζί με την Τιζόν και με την Επτούνας που χθες κέρδισε την Μπεσίκτας. Στο 3-3 είναι η Μπρίντιζη με τη Σαραγώσα και στο 2-4 είναι η Μπεσίκτας, η Σομπατέλη και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι μία νίκη ο ΠΑΟΚ από την τέταρτη θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση. Και ακόμα έχει 8 αγώνες. Έχει ακόμα 8 μάτς. Εντάξει, okay. Είπαμε, το ζητούμενο μας για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κέρδισε μια ομάδα καλή. Έτσι, μια ομάδα καλή, όχι κανένα λιμό. Η οποία είναι δεύτερη τρίτη στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Τρίτη η Σαραγώσα. Και μάλιστα είναι τρίτη τώρα, αυτές τις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές έκανε κάτι γκέλες. Τα λέγαμε χθες και με τον Νίκο το Μοσχοβίτη σχετικά με τα αποτελέσματα της προχθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μειώνει αυτό την επιτυχία του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι. Κέρδισε και παίρνει δύναμη, όπως είπαμε, για την συνέχεια της προσπάθειάς του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και θα έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ για αυτή την προσπάθεια, για αυτόν τον χθεσινό αγώνα, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ το ξαναλέω, Κώστα. Όσοι έχουν πάει στο Παλατάκι και όσοι πηγαίνουν, περνάνε καλά. Και για τον εαυτό μου μιλάω, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Το λέγαμε και πριν το μάτσο ότι θα γινόταν ένα ωραίο παιχνίδι. Και έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια τα πράγματα δεν είναι ακόμα ρόδινα. Δηλαδή, υπάρχει μήνυμα του Νίκου Κωνσταντινίδη, του μέλους της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ένα ακόμα μεγάλο βράδυ, ωραία ατμόσφαιρα στο Παλατάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους που παλεύουν μαζί μας. Ετοιμάζουμε κοινές δράσεις για να υπάρξει επόμενη μέρα. Εμείς μαζί για μια ζωή. Δυστυχώς δεν φτάνουν μόνο οι προθέσεις και οι προσπάθειές μας. Η έκθεση της ομάδας είναι μεγάλη. Στήριξη από όλους στον τελικό του Σαββάτου, αλλά χωρίς τη συνεισφορά των μεγάλων, αβέβαιο το αύριο. Είναι το αύριο αβέβαιο. Πραγματικά τα οικονομικά της ΚΑΕ είναι σε πολύ άσχημη θέση. Η ομάδα δείχνει να βρίσκει στον δρόμο της, αλλά πέρα από την στήριξη που χρειάζονται οι παίκτες του Κώστα Χαραλαμπίδη και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, είναι πολύτιμο το 5 ευρώ, το 10 ευρώ, το 20 ευρώ. Δεν τελειώνει η προσπάθεια. Φυσικά είναι πολύτιμο, εννοείται. Και είπαμε ότι για όλες τις ομάδες αυτό στέλνει. Ξέρεις τι γίνεται, το έχουμε ζητήσει και με τον Νίκο πολλές φορές. Πάντα υπάρχει εφησυχασμός στο μυαλό του μέσου ΠΑΟΚ για την ομάδα μπάσκετ. Θα βρει το δρόμο της και στο πίσω μέρος του μυαλού, έλα μωρέ, υπάρχει και ο Ιβάν. Και επίσης, έλα μωρέ, δεν θα πέσει ποτέ. ΠΑΟΚ, είμαστε και με τις νίκες τώρα σου λέει εντάξει, καλή ομάδα έχουμε. Ναι. Κουτσά σε βάδα, τη βγάλουμε πάλι. Θα κερδίσουμε το Ρέθυμνο. Λοιπόν. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη από όλους μας. 100% από όλους μας. Και ακόμη η προσπάθεια είναι στο ξεκίνημά της, όμως είναι μια προσπάθεια που τώρα αρχίζει και μπαίνει θετικό πρόσημο. Και για αυτή την προσπάθεια θα μας μιλήσει ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν και λόγω όγκου, αλλά και λόγω απόδοσης και εμπειρίας πλέον στην ελληνική και στη διεθνή πραγματικότητα. Είναι ο Ζήσης Αρικόπουλος μαζί μας, τον οποίο καλησπέριζουμε. Ζήση, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λέμε για την προσπάθειά σας, η οποία ξεκίνησε φέτος με κάποιες αναταράξεις, όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι μπαίνετε σε ένα σωστό δρόμο και κάνατε χθες μια πολύ σημαντική νίκη με μια καλή ισπανική ομάδα, έτσι. Σίγουρα. Σίγουρα η χθεσινή νίκη είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι μια νίκη την οποία θέλαμε, κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Νομίζω ότι προετοιμάσαμε το παιχνίδι πολύ καλά και είχαμε από την αρχή του παιχνιδιού και ενέργεια και συγκέντρωση σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Έτσι, νομίζω ότι χθες καταφέραμε να μειώσουμε τα κενά διαστήματα που παρουσιάζουμε σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Ήμασταν πολύ προσιλωμένοι στο παιχνίδι και είδαμε από την αρχή ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Και αρχίζει και δείχνει η ομάδα, Ζήση, ότι ανεβαίνει, έτσι, όχι μόνο ψυχολογικά και με την αλλαγή προπονητή και με τις νίκες που ήρθαν και τα λοιπά και μετά το κακό παιχνίδι στο Εγάλεο και αγωνιστικά, ναι. Έτσι, βελτιώνεστε δηλαδή και από πλευράς αγωνιστικής και φαίνεται ότι πλέον η αυτοπεποίθηση έχει επιστρέψει. Σίγουρα βελτιωνόμαστε. Σίγουρα πιστεύω ότι η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να βελτιώνεται γιατί έχει πολλά περιθώρια. Έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες που η ομάδα μπορεί να πάρει πολλά πράγματα το καθένα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε έτσι περισσότερες αρχές και στην άμυνα και στην επίθεση. Στην επίθεση έχει αλλάξει λίγο
η λειτουργία μας, έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Και αυτό έχει βοηθήσει σε κάποια παιδιά να αποκτήσουν αυτοεπίθεση. Mm-hmm. Στον βαθμό, γιατί υπάρχουν παιδιά και μπορούν να σκοράρουν και μπορούν να δημιουργήσουν. Ναι. Εντάξει, θέλει όμως χρόνο για να μπορέσουμε να πούμε ότι φτάνουμε το σημείο και το επίπεδο που θέλουμε, και δυστυχώς όπως είναι το πρόγραμμα και με τα διπλά παιχνίδια δεν υπάρχει τόσο χρόνο για προπόνηση. Επομένως πρέπει να βρούμε σε αυτή τη φόρμουλα για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Θα είναι μέσα τα παιχνίδια, θα είναι μέσα από τη μία-δύο προπονήσεις ουσιαστικά τις κανονικές που προλαβαίνουμε να κάνουμε μέσα στη εβδομάδα. Σωστά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Υπήρχε ζήσει ο προβληματισμός στο ξεκίνημα και από τους ανθρώπους της ΚΑΕ και από εμάς και από τον κόσμο. Θα αντέξει η ομάδα δύο μάτς την εβδομάδα. Φαίνεται ότι αντέχει. Τι σας δίνει η Ευρώπη, σας δίνει. Και υψηλών απαιτήσεων μας. Σας δίνει ρυθμό. Απολαμβάνετε τα παιχνίδια, σας δίνει ψυχολογία. Υπάρχουν και ζημίες. Τι ακριβώς γίνεται, πώς το διαχειρίζεστε? Καταρχάς δεν είμαστε στην Ευρώπη απλά για να είμαστε ή για να πούμε ότι κατεβαίνουμε και παίζουμε. Και το δηλαδή, παιχνίδι, ναι. Ναι, σίγουρα μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ, εντάξει, είναι δύσκολο. Είμαστε σε ένα καλό όμιλο. Το Champions League γενικότερα έχει δυσκολέψει και όλοι οι όμιλοι είναι καλοί και έχουν καλές ομάδες. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό αφορά κυρίως τον προπονητή και τη διαχείριση που κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εμείς σαν παίκτες έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα, και νομίζω και επειδή δεν αποτύχαμε στο στόχο του κυπέλου που θέλαμε να περάσουμε οπωσδήποτε στην φάση τώρα, και ήδη ένας στόχος είναι εκτός, νομίζω ότι αυτό μας δίνει ένα κίνητρο ώστε να προσπαθήσουμε περισσότερο γενικότερα στους άλλους δύο. Ναι. Αυτό όμως με τα διπλά παιχνίδια νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο διαχείριση πνευματική και σωματική για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Mm-hmm. Και για να μπορείς να μένεις έτσι προσιλωμένος, δηλαδή ξέρεις, ας πούμε, κάνα ελληνική σημαντική. Okay, το Σάββατο παίζουμε ένα εξίσου σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι για μας. Επομένως δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε το θέσιμο μας. Σωστά, δεν έχεις και τον χρόνο. Πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε και να συγκεντρωθούμε για το ρεύμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και η πολυτέλεια του χρόνου. Είπαν πολλοί, το λέμε και εμείς, το είπαν και αρκετοί φίλοι της ομάδας, πως μέσα από την Ευρώπη μπορείς να κερδίσεις αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Και μίλησες τώρα για αυτό το παιχνίδι με το Ρέθυμνο, που κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, έτσι όπως είναι η βαθμολογική κατάσταση της ομάδας. Βέβαια είναι κρίσιμο, είναι πολύ σημαντικό για μάτς. Είναι ένα μάτς το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Το Ρέθυμνο δεν ξεκίνησε και αυτό καλά, αλλά έχει κάνει δύο νίκες απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ δυνατές ομάδες. Σωστά. Και πρόκειται μια ομάδα που έχουμε το ίδιο ρεκόρ, αλλά έχει μια καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Έτσι. Έχει έναν σοβαρό προπονητή, τον οποίο γνωρίζει γιατί έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και ξέρω πώς σκέφτεται και έχει αρχές. Επομένως η ομάδα θα είναι απόλυτα προετοιμασμένη και το Ρέθυμνο κιόλας είχε και μια εβδομάδα να προετοιμάσει το παιχνίδι μας. Άρα θα είναι ένα μάτς το οποίο θα είναι πολύ δυνατό από την αρχή και εμείς πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι στην έδρα μας, πρέπει να επιβάλλουμε τους δικούς μας ρυθμούς και κανόνες από την αρχή. Σωστά. Φαντάζομαι εσείς θα θέλετε και την ενέργεια από τον κόσμο. Στο μάτς με τον ύφεστο η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή με τον ύφεστο. Σίγουρα εννοείται ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει τον κόσμο στο κύπελλο για μας. Μας δίνει τεράστια αύξηση και τον περιμένουμε και αυτό το Σάββατο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τα... Μπορώ να πω ότι και για τα ξένα παιδιά τους Αμερικάνους, ότι παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός και όλα τα παιδιά εισπράττουν αυτή την ενέργεια. Ναι. Εγώ λέω το εξής, Ζήση, πέρα από την βοήθεια που δίνει ο κόσμος σε εσάς, στα ταμεία της ΚΑΕ, γιατί όλοι ξέρουμε την κατάσταση, λέω συνεχώς ότι όπως έχετε στο παλατάκι, περνάει και καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάτε κι εσείς καλά. Και χθες πολλά χαμόγελα, παρά το παιχνίδι ήταν κρίσιμο και κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα της Ισπανίας. Γενικότερα, προσφέρετε και θέαμα όποτε έχετε τη δυνατότητα. Φαίνεται ότι το απολαμβάνετε σε αυτή τη φάση κι εσείς. Πέρα από το άγχος, την πίεση, εντάξει. Το πιο σημαντικό για να μπορείς να πας καλά είναι και να το απολαμβάνεις. Γιατί αυτό που ξεχνάμε πολλές φορές είναι ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Δεν το. Ναι, οι παίκτες δεν πάντα το αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδι, γιατί για μας είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε μέσα από αυτό να μπορούμε να περνάμε καλά. Ερχόμαστε νομίζω πιο κοντά ένας με τον άλλον. Και εννοείται ότι πρέπει να το απολαμβάνουμε, γιατί είναι ένα ομαδικό παιχνίδι.
Είναι ένα παιχνίδι συνεργασίας και εντάξει δεν είναι. Νομίζω ότι έχουμε και πολύ καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες στην ομάδα που όλοι θέλουν να πετύχει. Κανείς δεν κοιτάει την πάρτη του. Ζήση, μίλησε μας λίγο για τα παιδιά τα ξένα, τους Αμερικανούς, οι οποίοι και αυτοί εντάξει πήραν κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν. Δείχνουν όμως κάποια στοιχεία, δηλαδή εντάξει τώρα ο Σμιθ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις ότι είναι καλός σκόρερ και τα λοιπά και ο Λιούις είναι καλός παίκτης και ο Μπέστ, αλλά μίλησε μας λίγο για τη δική τους έτσι προσπάθεια να προσαρμοστούν, για το πώς αντιμετωπίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα, πώς τους βοηθάτε εσείς οι Έλληνες, οι έμπειροι. Ναι. Καταρχάς είναι και τα έξι παιδιά πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι. Είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι ήσυχα παιδιά, δηλαδή είναι, κανείς δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν και το που ήρθαν, ξέρουν και για το τις απαιτήσεις ομάδας. Παρόλο το ότι η ομάδα μας έτσι και τελευταία στιγμή είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κτλ. Ξέρουν ότι η ομάδα πάντα βάζει ψηλά το πίχ, ας πούμε, και τα τελευταία χρόνια καταφέρνει να τρυπάει το ταβάνι της, έτσι, ναι. Για να πετυχαίνει πάντα τους στόχους τους οποίους θέτει. Εντάξει, η προσαρμογή στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη, γιατί όπως ξαναείπα, μαζευτήκαμε τελευταία στιγμή, δεν υπήρχε πολύς χρόνος. Αλλά νομίζω ότι τώρα που έχουν αφομοιώσει και τη φιλοσοφία έτσι, του coach και ο coach έχει καταλάβει και το τι θέλει ο καθένας, γιατί εντάξει είναι σημαντικό και τα παιδιά να καταλάβουν τον προπονητή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για μένα και ο προπονητής να καταλάβει το τι υλικό έχει και να τον κάθε παίκτη να τον κάνει να αισθανθεί και σημαντικός και να εκμεταλλεύεται το δυνατό χαρτί του καθένα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ένα παίκτη. Ενώ είναι πολύ προτιμότερο να εκμεταλλευτείς τα δυνατά στοιχεία ενός παίκτη και να κρύψεις τις αδυναμίες. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και παίρνουμε τα θετικά κομμάτια. Τα θετικά κομμάτια του κάθε παίκτη. Ναι. Αυτό νομίζω είναι και δουλειά λίγο του coach, έτσι, δηλαδή να πούμε και για το σίγουρα αυτό λέω. Πράγματα. Εννοείται. Εννοείται ότι αυτό είναι δουλειά του coach. Το να παίρνει και από τους παίκτες το 100%, αλλά και το τι παίκτες έχει και το τι θέλει ο κάθε παίκτης να κάνει μέσα στο γήπεδο. Και φαίνεται, ναι. Ζήσει αυτό που είπες και νωρίτερα για την ισορροπία, ότι είστε περισσότερο και εσύ και ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι το βλέπω απ' έξω. Δηλαδή και πέντε προσπάθειες και υπάρχει μια ισορροπία σε μια εποχή που νομίζω το μπάσκετ πάει στο τρίποντο, Ζήση και Κώστα. Το μπάσκετ πάει πολύ στο τρίποντο. Το μπάσκετ σίγουρα πάει πολύ στο τρίποντο, αλλά. Υπάρχει μια ισορροπία στον ΠΑΟΚ νομίζω πλέον. Ο Βαγγέλης, δεν χρειάζεται να πούμε για τον Βαγγέλη, για το τι παίκτης είναι και το πόσο καλός και πόσο απαραίτητος. Εμένα έχει αλλάξει. Όχι, δεν θα έλεγα ο ρόλος μου, αλλά επειδή μ' αρέσει και να, σε έναν βαθμό να δημιουργώ και για τους υπόλοιπους, άλλο να περνάει από τα χέρια μου. Γιατί ειδικά με άμυνες όπως ήταν η χθεσινή, ας πούμε, που βοηθάνε πολύ μέσα με το που μπει μπαλά μέσα, είναι εύκολο να βρεις μια εξαφάσα και να δημιουργήσεις ώστε κάποιος άλλος να σουστάρει. Σωστά. Και αυτό είναι, νομίζω το έχουμε βελτιώσει γιατί έχουμε πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή η μπάλα ουσιαστικά σε κάθε επίθεση περνάει από όλους και είναι πιο εύκολο να βρούμε ένα σουτ με πιο καλές προϋποθέσεις, μια καλύτερη επιλογή από το να βιαστούμε ή να πάρει κάποιος μια σκοτωμένη επίθεση, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα έτσι μπαίνουν σε ένα καλύτερο δρόμο. Όλοι το βλέπουν αυτό. Να ευχηθούμε εσείς να συνεχίσετε σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το μοτίβο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, βέβαια. Καλή επιτυχία στον αγώνα με το Ρέθυμνο. Είπαμε ότι είναι δύσκολος. Και νομίζω αν ο Ζήσης είναι όπως με τον ύφεστο, ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλη πιθανότητα να το πάρει και εύκολα. Γιατί όντως ήσουν από τους καθοριστικούς παίκτες, νομίζω, δική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Με τον ύφεστο. Ευχαριστώ πολύ. Σε άμυνα και επίθεση. Ευχαριστούμε και εμείς, Ζήση, που μας μίλησες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ζήσης Αρικόπουλος, ένα από τα έμπειρα παιδιά του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ο οποίος κέρδισε χθες στη Σαραγώσα. Είπε κάποια πράγματα Στέργιο σχετικά και με τη συμβολή του προπονητή. Έτσι, η μπάλα γυρίζει καλύτερα, όλοι συμμετέχουν. Οι Αμερικάνοι σουτάρουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Χθες ο Σμιθ έπιασε το Μακφάντεν στα ρεκόρ του ΠΑΟΚ στο ναι. BCL. Έτσι, εντάξει, με φοβερή εμφάνιση. Ο παντού, εντάξει. Ναι, 31 πόντους νομίζω. Και είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική και η άνοδος
των Ελλήνων παικτών. Ο Ζήσης ο Σαρικόπουλος μας μίλησε τώρα, είναι ένας από αυτούς. Η άνοδος του Μαργαρίτη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ. Και για μένα, Κώστα, η συμβολή του Τσόχλα, παρότι είναι, δεν είναι και τόσο προβεβλημένος ο Απόλλωνας. Ναι, για όσο το ξέρω βέβαια δεν είναι έκπληξη. Και στο παιχνίδι με τον ύφεστο και γενικότερα από την, εποχή, από την ώρα που ανέλαβε ο Κώστας Χαραλαμπίδης, βοηθάει και επιθετικά 10 πόντους, 12 πόντους, 15 πόντους. Έτσι. Και όταν δεν είναι στην καλή μέρα ο Λιούις, γιατί δεν είναι πάντα στην καλή μέρα ο Λιούις, νομίζω ότι ο Τσόχλας καλύπτει το κενό και με το παραπάνω. Άρα χρειάζονται όλοι, και όταν το βάθος του ρόστερ δεν είναι τόσο μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή, χθες έβλεπα το παιχνίδι του Περιστερίου με την Μπάμπερ. Έχει ρόστερ. Πώς το κάνεις, δηλαδή ο Χάτσερ. Το Περιστερί, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το ρόστερ, αλλά χρειάζονται. Θα πούμε για το. Και οι 10 παίκτες. Θα γιατί πούμε. 10 είναι φυσικά, 20. Φυσικά. Μαζί με το Σχίζα, οι 3 Έλληνες, ο Σχίζας 4. Ναι. Και οι 6 Αμερικανοί. Δεν υπάρχει ενδέκατος. Πάντως, το πρόσημο είναι θετικό. Εμείς θα πάμε τώρα στο διάλειμμα για το πρώτο ημίωρο. Μάλλον σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα για το πρώτο ημίωρο. Έχουμε ακόμη λίγη ώρα. Να πούμε και τους χορηγούς. Δεν ξέρω αν έχουμε εισιτήρια για ΠΑΟΚ Λάρισα, δεν έχουμε. Όχι, τελειώσανε. Το λέγει σήμερα. Θα δώσω στη συνέχεια εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ρέθυμνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα σας πω εγώ. Να πούμε επίσης ότι στο Facebook, στη σελίδα του Λίμπερο, κάθε φορά στην εκπομπή θα υπάρχει μια ανάρτηση, στην οποία θα μπορείτε να σχολιάζετε και εκεί, να στέλνετε ερωτήσεις, να στέλνετε παρατηρήσεις, κάτι δισογραφικό. Θα ελέγχει ο Κώστας, το αναλαμβάνει ο Κώστας. Ναι, ναι, κάτι δισογραφικό που σας αφορά. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα e-dialog. Ιδανικότερη επιλογή, αν μιλάτε και διαβάζετε άψη στα γερμανικά και ψάχνετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Δεν αφορούν οι θέσεις που προσφέρει Dialog εργασίας πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, το διευκρινίζουμε. Και προσφέρει Dialog πάρα πολλά προνόμια, εγγυημένο εισόδημα μηνιαίο της τάξης των 1.100 ευρώ, πληρωμένες διακοπές. Ακόμα και η εκπαίδευση είναι πληρωμένη από την Dialog. Μπείτε στο dialog.gr για περισσότερες πληροφορίες. Μαζί μας η Injection Service, η οποία απευθύνεται και σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες των αυτοκινήτων, σε συνεργεία δηλαδή. Βρίσκεται Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού, στο τηλέφωνο 2310-93-3787 και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Τι κάνει Injection Service? Ρυθμίζει, ελέγχει και επισκευάζει, εάν χρειάζεται, τον πεζοκινητήρα σας, για να εξοικονομείτε καύσιμο χρήματα και να έχετε καλύτερη απόδοση του κινητήρα, άρα περισσότερα χρόνια ζωής στο αυτοκίνητό σας, σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Injection Service. Ξαναλέω, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-93-37-38. Και μαζί μας την πρώτη ώρα, Κώστα, η DK Toys, η καλύτερη συλλογή, αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο και τη Super League, σε συνεργασία με τη Super League DK Toys, για μικρά και μεγάλα παιδιά, σε μεταλλικές τάπες, όλοι οι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος, στα εμβλήματα των ομάδων, στα καταστήματα ψηλικών, στα περίπτερα, ζητήστε και το άλμπουμ, και νομίζω είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή συλλογή και για τα παιδιά σας, αλλά νομίζω, Κώστα, και, και μεγάλα παιδιά που μαζεύουν ακόμα. Και συλλέκτες υπάρχουν και για στατιστικούς λόγους ακόμη, ναι, το κρατάς για να έχεις, λες, α, πέρσι κάτσε να δω το άλμπουμ που έπαιζε αυτός. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίωρο. Ακούσαμε το Ζήση Σαρικόπουλο για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, για την νίκη επί της Σαραγώσα, πολύ σημαντική. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Συνεχίζουμε. Τρόικα. Δεύτερο μισάωρο. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται ανάμεσα σε κόκαλη και μαρινάκι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ νόμιζα ότι μιλούσαμε για κόντρα, αλλά τώρα εδώ λέει μη μικραίνεις τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Θυμάσαι το τραγούδι του Καρακώστα, δύο ήδη, δύο φεγγάρια. Καλά παραπάει τώρα το θέμα αυτό, δηλαδή έχει χοντρίνει πάρα πολύ. Και φυσικά οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κατάλαβες. Ακατάλαβα, λέει. Ο Κόκαλης μισεί το Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό. Διαβάζω ένα κομμάτι. Ενός αξιοπρεπού συναδέλφου. Προβάδισμα έχει σίγουρα ο Βαγγέλης, γιατί έχει περισσότερα μέσα για να προβάλλει τις θέσεις του πλέον. Ο αξιοπρεπής συνάδελφος, ο κύριος Γαβαθιώτης, γράφει στον κόκκινο πρωτάθλημα. Α, φίλος μας. Ο Ολυμπιακός ωφέλησε τον Κόκαλη όσο κανέναν άλλον εκ των μέχρι το 1996 προέδρων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός ωφέλησε τον Κόκαλη. Ναι, ναι. Και αυτό μπορεί να είναι κατακριτέο, αλλά όχι ασυγχώρητο. Αυτή ήταν η πάστα του, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος και ο σκοπός ζωής του. Το κέρδος πάνω απ' όλα.
ακόμα και από την ομάδα του, αυτή που ο ίδιος δακρυσμένος και με κόμπο στο λαιμό του έλεγε ότι όσο ζω θα είμαι Ολυμπιακός. Μέχρι εδώ όλα είναι γνωστά και ήδη έχουν κρυθεί από τον ερυθρόλευκο κόσμο. Όπως και το μίσος που τρέφει ο Σωκράτης κατά του Μαρινάκη. Για ορισμένους και δεν κατά του Ολυμπιακού. Ναι, Μανώλη. Κάποια στιγμή δεν τα έλεγες. Αυτό το. Όπως και το για ορισμένους και κατά του Ολυμπιακού. Αυτό το καινούργιο όμως είναι άνευ προηγουμένου. Αυτή τη φορά. Αυτά ανησυχάθηκα, Κώστα. Ο Κόκαλης επετέθη εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν θέλω τον συγκεκριμένο. Δεν θέλω τον συγκεκριμένο. Εγώ θα σας πω. Δεν στο πρωτοσέλιδο του Sport Time, Κώστα. Εμφύλιος. Ναι. Φωτογραφία δεξιά ο Σωκράταρος. Σωστό. Αριστερά ο Βαγγέλαρος. Και στη μέση παίρνει θέση η εφημερίδα. Παίρνει θέση. Αυτή η κόντρα αγγίζει τον Ολυμπιακό και πρέπει να σταματήσει άμεσα. Για το καλό του Ολυμπιακού μας. Γράφει. Εντάξει, αλλά. Μπορούσε να γράψει Sport Time. Ναι. Εγώ διαβάζω απλά το πρωτοσέλιδο. Φυσικά στον κόκκινο πρωταθλητή Γαύρο Γάτα Σωκράτης Αχάριστος. Σκληρή απάντηση Μαρινάκη σε Κόκαλη. Η τοποθέτηση Κόκαλη, αλλά ούτε κουβέντα όμως για την ταμπακέρα. Και κίνησε ανωτερότητα από τον Βαγγέλη, τον απόγονο του το Βαγγέλη, ναι. Υψηλάντη. Γνωστός φιλάνθρωπος. Ναι. Κίνηση λοιπόν ενωτερότητας, Κώστα, απαρνήσου τους εχθρούς μας, έλα πίσω. Να ονειρευτείς μαζί μας. Μπράβο, λοιπόν, Ευαγγέλη, ψυχούλα. Αναλυτικά η επιστολή του πρώην Προέδρου του Ολυμπιακού, κύριε Μαρινάκη, φτάνει πια. Μεγάλη είναι, Κώστα, μην τη διαβάζεις. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Τη διάβαζα χθες. Βλέπω ότι εσύ χρησιμοποιείς τον Ολυμπιακό και τα ΜΜΕ που ελέγχεις ως ασπίδα προσωπικής σου προστασίας, εργαλεία πρώτης προσωπικών σου συμφερόντων και πολιτικών φιλοδοξιών. Ο Ολυμπιακός ανοίξει το λαό του, είναι πιο μεγάλος από μένα και σίγουρα από σένα. Μη συνεχίζει να το μικραίνεις, σίγμα Κόκαλης. Πω. Και η απάντηση του Βαγγέλη μετά είναι πολύ πιο μεγάλη. Τώρα θέλει Νικόλα εδώ. Και Νικόλα θέλει και Βαγγέλη θέλει. Θέλει Νικόλα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σταματήστε να πολεμάτε τον Ολυμπιακό. Η ΕΠΟ, η ΚΕΔΟ, ο Κόκαλης, ο ΠΑΟΚ, ο Σαβίδης, ο Τσίπρας, ο Καμένος, και τα δικαστήρια, ενικό, Σωκράτη. Οι εφέτες, οι δικαστές. Ναι, ναι, όντως. Πολύ πόλεμο δέχεται ο Ολυμπιακός μας. Οι φουκαράδες αυτοί. Σωκράτη, δεν έχεις το θάρρος να ζητήσεις συγγνώμη τον κόσμο του Ολυμπιακού για το ατόπιμά σου. Να διώξεις την Ακαδημία μας από το Ρέντι. Δεν λες τίποτα για τις δραστηριότητες με τις ευλογίες σου του στενού σου συνεργάτη Θωμά Μητρόπουλου. Τα λένε μόνοι τους αυτοί. Ενάντια στην ομάδα μας. Εδώ και μήνες τα λένε μόνοι τους. Δεν γίνονται αυτά. Με αφορμή για τις δουλειές των εταιριών σου με τον Μελισανίδη, ο ΠΑΠ γήπεδο ΑΕΚ, καθώς και τις σχέσεις της οικογένειάς σου με την κυβέρνηση των Σιριζανέλ που πολέμησε λυσαλέα τον Ολυμπιακό. Και για να το κλείσουμε το θέμα, καταλαβαίνετε ότι η ρεπόρ του Ολυμπιακού δεν είναι και πολύ έτσι εύκαιρη για να σχολιάζουν. Πού να πάρει θέση τώρα. Κοντά στον ένα ή στον άλλον. Σε όσους απευθύνθηκα, καλούς φίλους και συναδέλφους και θεωρώ και πολύ καλούς δημοσιογράφους. Οι περισσότεροι μου είπαν άστο κάποια άλλη φορά. Μανώλης Γαβαθιώτης στο Γαύρο, που είναι ένθετο στον πρωταθλητή και ένθετο στη Γάτα. Ποιος το περίμενε και με τον Ιβάν Ρεσοκράτη. Δεν υπάρχει πλέον κόκκαλος για τον Ολυμπιακό, λέει ο κ. Μανώλης. Που τα χρόνια του Σωκράτη. Ο Μανώλης, ναι, τα χρόνια του. Δεν νομίζω να έλεγε κάτι για τον Σωκράτη. Μάλλον Σωκράτα, ρε πρόεδρε μου, εσύ και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά. Ευτυχώς ο κόσμος, νομίζω, τα τελευταία χρόνια έχει κρίση και έχει καταλάβει, Κώστα, το ρόλο του καθενός. Δηλαδή και συναδέρφους αξιοπρεπείς που μας είχαν φλωμώσει στην παράκα του Ολυμπιακού με το 4-2-3-1 και πουλούσαν ποδοσφαιρικές γνώσεις. Τώρα έχουν ξεγυμνωθεί και αυτοί και κάθε κείμενό τους είναι εμετικό τουλάχιστον. Εγώ λέω το παράδειγμα πολύ καλού συναδέρφου, ο οποίος έχει χατρίσει το Μαρινάκι αυτοδημιούργητο εφοπλιστή. Απίστευτο. Δηλαδή, γράψε κάτι άλλο, γράψε ο πρόεδρός μας. Αυτοδημιούργητος ο Μαρινάκης. Το παιδί του λαού. Ναι. Το παιδί του λαού. Εγώ θα πω, αν δεν είχε τη μεγάλη περιουσία του πατέρα του, δεν ξέρω κατά πόσο ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μπορούσε να κάνει τέτοια περιουσία. Δεν τον έχω ικανό. Συγγνώμη. Είναι η προσωπική μου άποψη. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και ικανός, αλλά αυτοδημιούργητος δεν είναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά για το ένθετο για τον Ολυμπιακό. Γίνονται πράγματα. Το τέταρτο για τον Ολυμπιακό της εκπομπής ολοκληρώνεται. Λείπει και ο Χρήστατος να μας πει και αυτό τη δική του άποψη. Ναι, να πάρει μια θέση να λίγο. Ο Αχάριστος και τέτοιο. Ναι, αλλά δεν μιλάτε για το Σαββίδι που τότε. Ναι, όντως. Πάντως σήμερα βλέπω μια παύση πυρός, Κώστα, και από Σωκράτη και από Βαγγέλη. Εφτάνει τόσο. Δεν έχουμε μια καινούργια ανακοίνωση. Ίσως επανέλθει ο Σωκράτης και πει θέλω να το κρατήσω το Καραϊσκάκι. Να παίξει αλλού. Ίσως εκεί υπάρξει μια νέα εξέλιξη. Σωστό, σωστό. Στα ποδοσφαιρικά, ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέματα με τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο, ή να εμφανιστεί κάποιος παλιός μεγαλομέτοχος και να πει θέλω να πάρω Ιβάν αυτό και να υπάρχει ανταλλαγή επιστολών. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της.
Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι με τη Λάρισα. Εντάξει, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, θα έχουμε πει γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την νίκη. Αλλά νομίζω ότι, Κώστα, θα έχουμε στίγμα των σκέψεων του Φερέιρα ενώπιση του ντέρμπι. Δηλαδή, ο Βερίνη ακόμα δεν έχει παίξει βασικό. Παίζει συνέχεια αλλαγή, ως αλλαγή. Ο Μαουρίσιο επίσης. Εάν δούμε είτε τον έναν είτε τον άλλον και τους δύο μαζί βασικούς, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τους προετοιμάζει για το παιχνίδι με το Καραϊσκάκη, και νομίζω ότι και ο Βιερίνια, αν και λιγότερο ο Μαουρίσιο, είναι υποψήφιοι για να είναι βασικοί στο ντέρμπι της 1ης Δεκεμβρίου, που από Δευτέρα θα γίνει ο μεγάλος χαμός, Κώστα, στα προεόρτια. Νομίζω θα έχουμε πραγματάκια, θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα από πολλές απόψεις. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η αγωνιστική, και εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε τα του ντέρμπι. Ο φίλος μας ο Αλέξης τι λέει για όλα αυτά? Ησυχία βλέπω. Ο Αλέξης κοιτά τη δουλειά του, την ομάδα του. Η Λάρισα χωρίς Κάτση και ο Άρντα σίγουρα θα είναι αποδυναμωμένη, αλλά έχει τους μηχανισμούς και νομίζω ότι βγάζει προσωπικότητα τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων του ρόστερ της, να απειλήσει τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι αποτελεσματικός και συγκεντρωμένος την Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ πιάσει το 70-75% 80%, θα καταγράψει άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του και θα πάει στη χειρότερη περίπτωση στο μείον 2 στο Καραϊσκάκη, γιατί ξαναλέω, δεν νομίζω ότι ο Πανιόνιος μπορεί να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Και από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ήδη λέει έπεσε το σύστημα για τον αγώνα. Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τα εισιτήρια, χαμός. Εντάξει, λογικό είναι. Τι λογικό? Ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Υπάρχει μεγάλη πόλωση. Δεν μπορεί να ανοιχθεί ο φίλος του Ολυμπιακού, ο καλομαθημένος τα τελευταία 20-30 χρόνια, ότι έχει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ 2 χρόνια, ας πούμε. Σωστό. Τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ ήταν αυτό το μάτς που δεν έγινε ποτέ. Με τον ηθοποιό, τον Ισπανό, τον Όσκαρ δεύτερο ρόλου, ανδρικού. Πού είναι αυτό το ταλέντο? Αυτό είναι στη Θέλτα. Μετά από 2 χρόνια ανεργίας. Δεν θυμάσαι που λέγαμε τη δήλωση? Έχασε η Θέλτα στον ντεμπούτο του Γκαρθία 4-1 από την Μπαρτσελώνα. Πέτυχε 2 γκολ με φάουλ, νομίζω, ο Μέση. Δεν ξέρω αν πέτυχε χατρίκ. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε ο Μέση, μπορεί και να κερδίζαμε. Είναι φοβερή δήλωση αυτή. Φοβερή δήλωση προπονητική. Προπονητική προσέγγιση. Δεν έχει κερδίσει λοιπόν ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα διπλό στο Καραϊσκάκη πέρσι σε ένα μάτς που κάλλιστα θα μπορούσε να χάσει, αλλά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο μια άτυχη στιγμή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν φταίει γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, για την περσινή άμυνα του Ολυμπιακού που γελούσε ο κόσμος. Και φυσικά θυμόμαστε την επέμβαση του Πασχαλάκη στο 91 και ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό. Και στην Τούμπα, στο μάτς που έγινε, είναι και αυτό μια πρόοδος πέρσι, ο ΠΑΟΚ πήρε ξεκούραστα μια μεγάλη νίκη που νομίζω τον διασφάλισε και το πρωτάθλημα πέρσι. Οπότε θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού, θέλει και ο Ολυμπιακός και να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, να ανοίξει την ψαλίδα στο συν 5, και νομίζω θέλει, Κώστα, και να σταματήσει το προνόμιο του ΠΑΟΚ να λέγεται αίτητος. Θα είναι παράσημο, όπως και να το κάνουμε. Του σπάσαμε το αίτητο κτλ. Θα υπάρχει μεγάλο παιχνίδι στην επικοινωνία μετά, ανάλογα το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί δεν θα κρυθεί το πρωτάθλημα από το παιχνίδι αυτό, αλλά νομίζω ότι σε όλα τα αποτελέσματα θα υπάρξουν πάρα πολλές εντυπώσεις επικοινωνιακές και όχι μόνο. Δεν θα πω εγώ μακάρι να ασχοληθούμε μόνο με τα του αγωνιστικού χώρου, γιατί νομίζω ότι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το αγωνιστικό χώρο. Έχω αυτή την εντύπωση. Διαιτητής ποιος είναι? Θα είναι. Διαιτητής θα είναι ξένος. Ξένος, Ξένος, βέβαια. Μακάρι να μπορούσε για τον Ολυμπιακό να είναι ο Σπάθας, ο Κομίνης, ο Δημητρόπουλος, ο Παπάς, ο Μίτσιος, ο Καλογερόπουλος. Αλλά τα παιδιά αυτά δεν συνεχίζουν. Τα παιδιά είναι καλά και τα άλλα παιδιά είναι καλά. Ναι. Παίξαν καλά, αλλά και τα άλλα παιδιά παίξαν καλά. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, υπάρχει μια ηρεμία. Η ομάδα είναι προσιλωμένη να πάρει το μάτς με τη Λάρισα και να δει συνέχεια πώς θα προετοιμαστεί για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αν θα έχει φανέλα βασικού ο Βιερίνια στο Καραϊσκάκη, ο Μαουρίσιο, και πώς θα διαχειριστεί ο Αμπέλ Φερέιρα ένα πολύ σπουδαίο ντέρμπι την πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου. Ο Ζιντέρσκι στο επίκεντρο, λέει, των πολωνικών μέσων. Ήρθε ένας Πολωνός δημοσιογράφος σε μια τηλεοπτική εκπομπή να τον κάνει θέμα. Είναι πρώτο πυλόν της Εθνικής, να ξέρεις. Άρα γι' αυτό. Άρα το ξέρουν. Δηλαδή είναι στον προθάλαμο να
αφήσει την εθνική Under 23 που είναι μόνιμος τέλεχος της Πολωνίας και να λογίζεται ως μέλος της ανδρικής ομάδας της Πολωνίας. Εντάξει, δικαιολογημένα μιλάμε για το πρώτο σκόρερ της Super League με 6 γκολ. Και ένα παιδί που έχει καταφέρει. Εντάξει, 6 έβαλε, δεν έβαλε 16. Εντάξει, φίλε, όμως. Φαίνεται είναι ότι ένας είναι ένα παίκτη που έχει την αίσθηση του γκολ. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Το έχει. Δεν τον βλέπει και λες παλίκαρος. Δεν είναι πρίγιοβες δηλαδή. Δεν είναι πρίγιοβες. 1,91 αυτό ωραίο παιδί, κατάλαβες. Ωραίο παιδί. Την κοτσίδα του αυτά, γεροδεμένος. Ναι. Λες, έχω ένα center for παλιά σκοπή. Είναι ένα παιδί που δεν έχει ιδιαίτερη δύναμη. Έχει σε σχέση με τους υπόλοιπους, εντάξει. Ναι. Αλλά μέσα στις φάσεις είναι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με τα κουνάκια την έχει στείλει, με προβολή, με σουτ, με κεφαλιά. Εντάξει. Είναι ένα παίκτη που αν μη τι άλλο δεν έχει το γκολ. Και δικαιολογημένα έχει φέρει σε δεύτερο ρόλο τον Τσούμπα Ακπο. Που θα πρέπει και αυτό λίγο να ανεβάσει την απόδοσή του. Αλλά γι' αυτό οι ομάδες έχουν πολλούς παίκτες. Ποιο θα πρωτοπαίξει. Γιατί παίζει ένα, εντάξει. Άρα. Τον πέρασε τώρα δηλαδή, λες. Τώρα είναι σε καλύτερο μομέντουμ, βέβαια. Μάλιστα. Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Δόξα τω Θεώ. Τραυματίας. 2-3 μήνες θα μείνει εκτός. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Μπορεί να μην ξέρουν τους τον ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, πάντα μια αποθεραπεία. Δεν υπάρχει μια νόρμα για όλους τους ποδοσφαιριστές. Μακάρι να γυρίσει δυνατός και περισσότερο μυαλωμένος από εγώ, Κώστα. Ναι. Να αφήσει λίγο τα γύρω-γύρω και να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή λιγότερο Instagram, λιγότερες βόλτες έξω. Εντάξει, καλό θα κάνουν τον Ζαμπά, που δεν είναι και εύκολο, εντάξει, εμείς καλά τα λέμε από εδώ, αλλά για ένα παιδί στην ηλικία αυτή, με λεφτά, με δόξα, σε μια ωραία πόλη, να του διαχειριστείς, δεν είναι εύκολο καθόλου. Και εσύ πολύ καλά, αν έχεις τον περίγυρό σου 50 φίλους που σε ανεβάζουν παιχταρά και σε κατεβάζουν Θεό και παιχταρά μου εσύ, μόνο εσύ, νομίζω και αυτό είναι θέμα για τους ποδοσφαιριστές, ότι σπάνια έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τους λένε την αλήθεια. Και δεν τους χαϊδεύουν πια. Εντάξει, ναι. Ναι, ρε φίλε, αν φιλοξενήσει ο Ζαμπά 10 παιδιά, 10 φίλους από τη Βραζιλία, θα έρθουν και θα του κάνουν κήρυγμα. Ποτέ. Ο προπονητής φταίει, λέω εσύ. Πεχταράς. Σε πολεμάνε, ναι. Δεν βλέπεις κανένα. Είναι δυνατόν να μην παίζεις. Δεν σε φώναξε στην Εθνική Βραζιλία, σε φώναξε ναι. Το άλλο το παλτό, τον Αγκούστο. Έτσι είναι ο κύκλος των ποδοσφαιριστών. Συμβαίνει αυτό πράγματι. Σε όλα τα. Νομίζω και στους μπασκετμπολίστες. Αλλά εκεί νομίζω υπάρχει περισσότερο μυαλό. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνει και ο μπασκετμπολίστας ποτέ δεν είναι καλά. Ο ποδοσφαιριστής λίγο δεν. Ειδικά είναι και νεαρός. Είναι πιο γκάο εννοείς. λίγο πιο ανώριμος θα το πω εγώ. Ας με επιτραπεί η έκφραση. Λίγο πιο ανώριμος. Λίγο πιο ανώριμος. Αυτό. Λοιπόν. Εγώ νομίζω ότι είναι και στο χαρακτήρα και στην παιδεία του κάθε αθλητή έτσι. Και πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει ετοιμαστεί για αυτό το επίπεδο, πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος, τι άνθρωπος είναι. Είναι κάποιοι που έχουν, ας πούμε, πάντα μανία κατά διώξεως. Δεν με βάζει. Σωστό, ναι. Δεν με βάζει, δεν αυτό, δεν μου δίνουν πάσες, δεν οι δημοσιογράφοι δεν με γράφουν. Οι φίλαθλοι αυτό είναι περίεργοι. Να, μόλις μπήκα, έπαιξα κτλ. Είναι άλλοι που έχουν έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Φοβούνται, δεν σουτάρουν, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Νομίζουν ότι μόνο πρέπει να πασάρουν, μόνο πρέπει να δίνουν την μπάλα πίσω. Και τα λοιπά. Είναι διάφορα. Δηλαδή θέλει ένα συνδυασμό για να φτάσει στην επιτυχία. Κώστα, αν μεγαλώνει ένα παιδί ποδοσφαιρικά, είτε ο Ζαμπά, είτε κάποιο από τα παιδιά της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ που όντως έχει καλούς ποδοσφαιριστές, εσύ της Ακαδημίας του Ηρακλής στο μπάσκετ γενικότερα, όταν μεγαλώνει με την άποψη ότι είσαι ο καλύτερος του κόσμου, και στα 16-17, ναι, γιατί δεν παίζει το NBA δίπλα στον Αντετοκούμπο και παίζει τον Ηρακλή ή στον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, στον Άρη, υπάρχει πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζουμε και τις τελευταίες μέρες αφιερώματα για τον Κούτσια, τον 15χρονο προς 16χρονο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, για τον οποίο νόμιζε πριν από 2 χρόνια γράφτηκε ότι τον κοιτούσε η Μπαρτσελόνα στα 13 του. Το παιδί πήγε στο εξωτερικό, έφυγε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ξαναγύρισε. Φαίνεται πως παραμένει ένας πολύ καλός κόρα για την ηλικία του, στα 16 του χρόνια, με απίστευτη αίσθηση του γκολ. Παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... και εγώ δεν το ήξερα το παιδί και να το έμαθα από αυτό τον οριμαγδό που γίνεται στα μέσα τώρα. Δηλαδή. Και σου λέει, μα σου είπα χθες, ο Κούτσιας. Υπήρξε το ίδιο πριν από 2 χρόνια γιατί είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, ναι, ένα φιλικό. Και είχαν γραφτεί τότε τέρατα για το παιδί. Τέρατα, την άποψη ότι το κοιτάει η Μπαρτσελόνα, ναι, και έτοιμος, ναι, για μασία. Μπορεί και να το κοιτάει, εντάξει. Εντάξει, θα κοιτάει για άλλα 10.000 παιδιά η Μπαρτσελόνα. Ναι. Χρειάζεται ένα μέτρο, εντάξει. Και από το δημοσιογράφους. Εγώ πάντως το παιδί αυτό δεν το ήξερα, γερό να είναι.
Και το έμαθα τώρα να αυτές τις μέρες. Ακούω στα ραδιόφωνα, βγαίνουν, λένε. Διορθώνω, συγγνώμη. Έχουμε αυτό το παιχτάρα. Για τον Τζόλι γραφόταν. Για την Μπαρτσελόνα. Για τον Κούτσια λέγεται τώρα. Ναι, ναι, για τον Κούτσια λέγεται τώρα που έβαλε δύο γκολ τώρα πρόσφατα. Δεν έφυγε ο Κούτσια στο εξωτερικό, είχε στο μυαλό μου τον Τζόλι. Φαγώθηκε εσύ με τον Τζόλι. Και αυτό ο καλό παίκτη. Όλοι καλοί παίκτε. Αλλά όντω και για όσου ξέρουν από ακαδημίε λένε ότι ο Κούτσια είναι το νούμερο ένα ταλέντο αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και οι προπονητέ του είναι ένα παιδί για να ξέρει πώ. Εντάξει, γερό να είναι το παιδί. Ξυπνάει και κοιμάται με το ποδόσφαιρο. Μην το ματιάξουμε, εντάξει. Αλλά στα 16. Κανείς δεν ξεχώρισε ποτέ. Υπομονή. Υπομονή. Δουλειά και μαθήματα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σχολείο και αυτά. Λοιπόν. Διακρίνω Κώστα έναν ενθουσιασμό στην Αθήνα για τον φίλο σου τον Πιτίνο. Θα πέσουν τα τσιμέντα, θα γκρεμιστούν τα γήπεδα, θα πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η πρόσληψη του Πιτίνο τώρα έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα, γιατί μην ξεχνάς ότι κάποτε η Εθνική είχε το Γιαννάκη που πήγε στον Ολυμπιακό και έφυγε επειδή ήταν ασυμβίβαστο. Τώρα που πήγε στο Παναθηναϊκό, υπάρχουν φωνές. Έχουν ξεσπαθώσει οι Ολυμπιακοί, Ευκαιρία να βγουν στο μπάσκετ, γιατί δεν συναπέξω λίγο. Αυτό με τον Ολυμπιακό είναι γνωστό, ότι κινεί όλη αυτή την μουρμούρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να δίνονται και πατήματα και δικαιώματα. Και καταλήγεις στο ερώτημα, Κώστα, τι κάνεις. Έχεις έναν προπονητή χωρίς τη λάμψη του Πιτίνο και τον έχεις αποκλειστικό, ή είναι καλύτερο να έχεις έναν προπονητή όπως ο Πιτίνο, ακόμα και τον έχεις part-time? Καλύτερο να έχεις έναν προπονητή όπως ο Πιτίνο. Και δεν για, είναι μένα, για μένα. Ένα καλό προπονητή με λίγα λόγια. Εντάξει, μια προσωπικότητα. Ένα πολύ καλό προπονητή. Μια προσωπικότητα, ρε φίλε. Δηλαδή έχεις έναν NBA, έχεις τον Αντετοκούμπο. Έτσι. Ναι. Έχεις έναν δίπλα του έναν παρόμοιο. Ο Πιτίνο είναι Hall of Famer. Δεν είναι κανένας περίεργος. Ναι. Δεν είναι ένας καλός Αμερικάνος προπονητής. Είναι Hall of Famer. Για να μπει στο Hall of Fame, για να σε βάλουν οι Αμερικάνοι εκεί, όπως βάλαν τον Γκάλι, δεν είναι τυχαίο. Έτσι. 880 παιχνίδια στο κολεγιακό, πρωταθλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά και NBA και τέτοια. Δεν είναι δηλαδή ένας οποιοσδήποτε καλός ξένος προπονητής. Είναι ένας NBA Hall of Famer προπονητής. Άρα στο ερώτημα... part-time, έλα εδώ να κάνεις να λίγο προπονήσεις. Ναι. Να τρως φασολάδα μόνος σου ή να μοιράζεις ένα παστίτσιο, λες καλύτερα να μοιράζουμε το παστίτσιο. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Με αυτά τα δεδομένα, με τα δεδομένα ότι είμαστε μια εθνική ομάδα πλέον που χρειάζεται διαχείριση, έτσι, που έχουμε έναν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου και δεν μπορέσαμε να τον αξιοποιήσουμε. Ναι. Έτσι. Θεωρείς θα είναι συνεπής ο Πιτίνο και στις δύο ομάδες ή θα γράψει την εθνική λίγο? Εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα η Ευρωλίγκα, δεν είναι εύκολη. Βλέπεις τι γίνεται. Και οι Παναθηναϊκοί νομίζω ότι παραέχουν ενθουσιασμό, γιατί πέρσι ήρθε σε ανάλογο χρονικό σημείο και έκανε όντως πολύ καλή πορεία μετά. Και ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα είναι έτσι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει και καλύτερο ρόστερ, νομίζω. Δηλαδή έχει σουτέρ. Πέρσι τη λέγαμε δεν είχε σουτέρ. Φέτος έχει σουτέρ, έχει το Φρεντέτ κτλ. Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι τα πράγματα ρόδινα. Τώρα παίζει μέσα στο Μόναχο, πρέπει να κερδίσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Η εθνική πότε έχει υποχρεώσει τώρα? Η εθνική τώρα το προολυμπιακό είναι του χρόνου, τον Ιούνιο. Έχει προκριματικά. Μέσα στη σεζόν, αυτά τα παράθυρα και τα λοιπά. Τι είναι αυτά? Δεν έχει, Φεβρουάριο και τα λοιπά. Δεν έχει η εθνική άμεσα υποχρεώσει να πεις ότι ο Πιτίνο πρέπει να είναι κάθε μέρα στο γήπεδο και οι διεθνείς και. Ναι. Εδώ το θέμα μας είναι τώρα να παίξει ο Γιάννης καταρχήν στο προολυμπιακό. Έτσι, γιατί είναι προολυμπιακό, δεν είναι διοργάνωση super wow. Μπορεί να πει παιδιά, εντάξει, πάω για πρωτάθλημα με το Μιλγόκι, κουράστηκα, πού να έρθω τώρα να παίξω Ιούνιο. Η μόνη μας ελπίδα, όπως πολύ σωστά έγραψε ένας συνάδελφος, είναι να οριστεί το προολυμπιακό, το οποίο θα οριστεί τώρα τις επόμενες μέρες. Εμείς θα παίξουμε ή στην Κροατία ή στον Καναδά. Η μόνη μας ελπίδα είναι, παρά το γεγονός ότι εμάς μπορεί να μας βολεύει, να γίνει στον Καναδά. Ναι. Το προολυμπιακό. Να είναι δίπλα στο Μιλγόκι, δηλαδή, στο Γιάννη. Να μπορεί είναι ο Γιάννης να πάει. Είναι δίπλα, ναι. Πόση ώρα είναι? Το Μιλγόκι είναι στο Wisconsin, ψηλά στο βορρά. Έλα, και αυτά θέλουμε, ρε φίλε. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλα, πες τα. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Αεροπλανάκι, δεν παίζει. Είναι τα κοντά, μάξι, ναι, είναι κοντά. Θεσσαλονίκη, αίρεση, α πούμε. Δύο ώρες. Ναι, αλλά άλλο να έρθει η Ελλάδα, Κροατία κτλ. Και άλλο να πάει δίπλα. Ναι. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό να. Στο ίδιο αμάξι και ο Θανάσης. Να γίνει αυτά και ο Θανάσης και ο Κώστας μπορεί να πάει και ο Τρίτος και μια χαρά. Τρίσατε το κούμπο και μπορεί να πάμε και για τέσσερις κάποια στιγμή. Μιας και μιλάμε για τον μπάσκετ, θα ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο στο επόμενο μισάωρο. Διαβάζω στο All About Aris αποφασισμένος να παίξει ο Μποχωρίδης Κώστα την Κυριακή. Θα παίξει.
Μα λέγανε τον Δεκέμβριο οι άνθρωποι. Θα παίξει, θα παίξει. Με δεμένο χέρι θα παίξει. Με δεμένο χέρι. Έσυξε τα. Πώς θα σουτάρει. Με δεμένο χέρι, πώς θα παίξει. Α, είναι και το καλό του εντωμεταξύ. Πώς θα παίξει με δεμένο χέρι. Το αριστερό του. Ερφίλε, το δένει, το βάζει αυτό, να έρθει και σουτάρει. Όχι, κανονικά εδώ έτσι. Κρεμασμένο το χέρι. Είπαμε σπασμένο, είναι εσύ. Ο καρπός είναι σπασμένος, όχι, το, όχι ο καρπός. Στον αντίχειρα εκεί το. Μετατάρσιο. Ναι, έπεσε. Ξέρω, πήγε να κάνει τάπα πριν τον αγώνα με τον Ερακλή και έπεσε και έσπασε το χέρι του. Το φάγατε και αυτόν. Το και διαβάζω και όλα τα ίδια μένουν. Α. Χωρίς αμερικανική ενίσχυση, ο Άρης κοντά στο Περιστέρι. Γιατί γελάς γι' αυτό. Λοιπόν. Δεν γελάω. Θα γελάσει μετά. Λοιπόν, τι να κάνω, ρε, αν αγαπά το ποδόσφαιρο, καλύτερη συλλογή είναι εδώ. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους σας ποδοσφαιριστές στη Super League από την DK Toys. Ψάξτε, βρείτε. Συλλέξτε και ανταλλάξτε με τους φίλους σας τις μεταλλικές τάπες με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου στο dktoys.gr και σε όλα τα περίπτωρα φυσικά με αποκλειστικότητα από τη Super League. Μαζί μας η Injection Service, η οποία ρυθμίζει, ελέγχει και επισκευάζει αν χρειάζεται τον πεζοκινητήρα σας σε νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και για ιδιώτες και για συνεργεια. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στο κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-93-37-87 και στο ίντερνετ Injection Service. .gr, με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των ΜΠΕΚ άμεσου ψεκασμού, TSI, FSI, και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης να τα έχετε στο αρχείο σας, αλλά γενικότερα και κάψιμο εξοικονομείτε και χρήματα και έχετε καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σας. Και μαζί μας η Dialog, για όσους μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά και θέλετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, μπαίνετε στο dialog.gr, υπάρχουν όλες τις πληροφορίες. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πάρα πολλά προνόμια, σταθερό εισόδημα τουλάχιστον 1.100 ευρώ τον μήνα, πολλά προνόμια, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση και αυτή πληρωμένη από την Dialog. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτάκια. Τι διαβάζουμε, ρε φίλε, στο ίντερνετ. Ο Βαλιανάτος δήλωσε, φίλε, ότι στο Λονδίνο ήταν συνοδός και πληρωνόταν για να κάνει έρωτα. Αν νόμιζα πήγαινε παιδάκι στο γήπεδο ή συνοδώσεις. Να ρωτήσω κάτι. Έχει φορολογηθεί για αυτά τα εισοδήματα. Σωστό. Ε? Ας ενημερωθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Ποιος είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ευτυχώς βρήκαμε τα έσοδα από τον αντικαπνιστικό. Ναι. Ο Κόλκας προσπαθεί να πολεμήσει για μία ακόμη φορά και αυτό το νόμο. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Ότι λέει το νούμερο, λέει, είναι της Fortnite. Ναι. Αν είναι. Είναι. Να το, φίλε. Θα ανοιχίσω εγώ τη Fortnite. Να το. Γερμανία. Νέα χρηματοδότηση της Τουρκίας για το προσφυγικό. Ορίστε, ρε φίλε, πώς έρχονται τα λεφτά. Δεν είναι εσύ λεφτά. Τέλος πάντων. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ τι έχει, Στέλιο. Στέργιος. Το ξέρω. Δεν σκουζείτε. Εδώ αλλάζουμε ένα όμικρο με ένα γιώτα. Σε μοίραξε αυτό. Στέργιο μου. Τίποτα, χρήσατε όλα καλά. Δεν έχει βγει κάποιο πρώην μεγαλομέτωχο στην Αθήνα να πάει την Τούμπα. Ναι. Να μα ξεσπιτώσει. Όλοι είναι αγαπημένοι με όλου. Τι ωραία, τι ωραία. Ακριβώς ο Ιβάν Σαββίδης, να αγαπάνε όλοι. Σοκράτης και Μαρινάκης, φίλε. Δηλαδή και ξεκατηνιάζονται κανονικά. Έχω στο μυαλό μου το τραγούδι του Καρά, ναι. Τραγουδάρα, δυο ύλη, δυο φεγγάρια. Μήπως μάλωναν. Να το βάλουμε, να το μεταδώσουμε. Εντάξει, λοιπόν, κλείσε, το διαβάζεις τώρα. Είναι Σοκράτη, διασκεδαστικό. Διαβάζεις, Βαγγέλη, Σοκράτη. Διαβάζεις απόψεις που κυριαρχεί άψη του Μαρινάκη, γιατί είναι μέσα στα πράγματα, έχει 18 εφημερίδες και 300 site. Ο Σοκράτης δεν έχει. Όπως είχε κάποτε ο Σοκράτης. Είχε κάποτε. Τώρα τα χώνει, ας πούμε, ο Μανώλης στον Σοκράτη, όταν ο Σοκράτης. Το γλύψιμο πήγαινε σύννεφο, Μανώλης. Εντάξει, έτσι είναι αυτό. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καιροί. Ηρεμία σήμερα. Ηρεμία σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Μια επιστολή στο κράτη. Φτάνει. Απάντησε ο Μανάκης τελευταίο. Μια επιστολή. Θέλω το Κοκαρασκάκι. Μου ανήκει. Θα πάρω τη θύρα 7 και την 8 και την 9. Το έδωσε αυτό. Το έδωσε. Δεν έχει κάποια δικαιώματα να πάρει. Όχι, όχι. Τη κερκίδα. Τίποτα, όχι. Που δεν μα ανανεώνει και την τσουίτα. Και εκεί το ρέντι. Και το ρέντι είναι από το μισό το ρέντι. Δεν το έχει όλο. Ένα κομμάτι είναι. Δεν είναι όλο. Αυτό το πάρουμε. Αλλά ξαναλέω το λέω και γράφει ο άλλος που απαντάει ο άλλος στην επιστολή, ο διευθύνων σύμβουλος Συντρακάτη, και λέει, αφού λέει και στο τέλος λέει, δεν ανήκει στον κύριο Κόκαλη. δεν είναι του κύριου Κόκαλη, τη Συντρακάτη είναι. Συντρακάτη είναι. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα και τα λοιπά. Να λέω, το γράφουν οι φιλομαρινακικοί, ο μέτρης της διαπλοκής, Σοκράτης Κόκαλης. Μόνοι τους τα γράφουν, δηλαδή. Φοβερά πράγματα.
Τα λέγαμε πριν για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει μια ηρεμία. Από Δευτέρα θα ανέβουν οι τόνοι, όχι στην ομάδα, γύρω από αυτήν, γιατί θα μπούμε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη βδομάδα. Με επόμενη, οπότε μία νίκη θέλουμε με τη Λάρισα. Κατά προτίμηση εύκολη, να μην έχω άγχος όπως με Πανετολικό και Πανιόνιο που είχε την μπάλα παίξει του Πανετολικού και Πανιονίου έξω την περιοχή μου στο 94 και το σκόρ στο 2-1. Λες θα γίνει μια σέντρα, μια στραβοκλωτσιά 2-2 και μετά. Σαν αυτή που έβαλες εσύ εννοείς, στο 97. Δεν το έλεγες και στραβοκλωτσιά. Ίσα ίσα. Ήρθε η μπάλα από εκεί. Και το έπιασε δηλαδή, έτσι όπου 9 στις 10 πάει out. Ενώ το πιάνει ιδανικά. Το στέλνει εκεί που πρέπει. Την πιάνει με τη μία απευθείας. Μου θύμισε Μάρκο Φαν Μπάστεν. Το γκολ με την Ρωσία. Το, εντάξει, ήταν πιο πλάγια του Φαν Μπάστεν. Δεν είναι καμία σχέση. Αλλά μπήκε στο πετσί του Φαν Μπάστεν ο Μίσιτς. Όχι, και είναι λάθος της άμυνας του Άρη. Γιατί απλά ένας, όχι να τον κλείσει, να τον παρενοχλήσει, να μην σουτάρει τόσο εύκολα, δεν θα πάει, δεν θα μπορούσε γιατί... μέχρι να κατέβει μπάλα από τον αέρα κάτω να πατήσει μια κλίση στο κινητό. Έλα, τι γίνεται, καλά. Αυτός κλείσε τώρα, περιμένουμε την μπάλα να κατέβει. Καταρχήν είναι 4 άτομα που είναι στην άλλη πλευρά. Είναι τελείως λάθος ο τρόπος που αμήνεται. Είναι weak side που θα λέγανε και οι μπασκετικοί. Τις βλακίες. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο. Βέβαια, πρόσεξε γιατί λέμε έτσι. Η ίδια φάση έχει γίνει και κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο πριν και το έχει πιάσει το σουτ και έχει πάει στα Περιστέρια. Ο ίδιος παίκτης, το ίδιο σουτ. Ναι, απλώς αποδεικνύεται ότι δεν είναι κάποιος άμπαλος που του βγαίνει στα 10. Δηλαδή δείχνει ότι έχει τεχνική. Και στις μπαλιές του, στις κάθετες, στις ασούς. Άμα ήταν άμπαλοι, φίλε, αυτοί οι παίκτες, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, τι άλλο. Ξέρετε, έχεις δει άμπαλους να τους βγαίνει ασούς στα 100. Επιτέλους, Κώστα. Τι. Έρε, Χρυσαφέ, έλεος. Λοιπόν, τι. Από πού να πάει, από κάτω, ναι. Εντάξει, από το Σάκι πολύ καλύτερα, ρε φίλε. Όλοι μπλεκόταμε στα πόδια μας. Λοιπόν, ο Άρης είναι ένα βλέπω ναι. Ανταραχή, άστον πάω. Πάω και πήγαμε. Στο ποδόσφαιρο. Τα λέγαμε στο προηγούμενο στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης είναι το αφεντικό ρε στεριό. Ναι. Πέρα από αυτό. ο Άρης βλέπω ανταραχή. Βλέπω ότι το ορίεται. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, για το διαιτητή αυτό. Για τον Ευαγγέλο, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Εντάξει. Τα είπαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας. Δηλαδή, ορίζει τετράδα από την Αθήνα με στον Τιγρή. Δηλαδή, εντάξει. Έχει ξεφύγει λίγο ο Περέιρα, ρε φίλε. Εντάξει. Όποιον διαιτητή δεν θέλει ο Άρης, αυτό γνωρίζει. Άρα λες να φύγει Περέιρα. Όταν έλεγα εγώ να φύγει ο Περέιρα, χαμπάρι δεν είχαν οι Ολυμπιακοί. Και το έχω κάνει στα πορτογαλικά μάλιστα. Το θυμάσαι? Όχι. Στα πορτσουγκίζ. Πού να τα κάνεις αυτά, Κώστα, όντως. Πού να γράψεις. Αμπλά Ισπανιόλ. Αμπλά Ισπανιόλ. Ναι. Μου ιμπιέν και τέτοια. Πορτουγκίζ. Πορτσουγκίζ. Πορτουγκέζε. Πορτουγκέζε. Λοιπόν, το τα έγραψα, φίλε, φυσικά. Έφαγα 2 ώρες εκεί στα Google Translate κτλ. Και έκανα ένα επικό κείμενο που ήταν όλο στα πορτσουγκίζε. Όλο. Κανονικά, με τίτλο. Κανένα αυτό. Πορτογάλο ρώτησε ή απλά πιστεύει στο translate και βγαίνει. Ναι, είχα λάθη. Η εξήγηση βγαίνει. Το κορέρι. Περέιρα, είσαι νούμερο ένα κτλ. Μην φύγει ποτέ. Μια χαρά βγήκε, βγήκε το νόημα. Μια χαρά βγήκε το νόημα. Όλα ήταν μια χαρά. Αυτό που έχει υποθεί για τον Περέιρα, καταρχήν προσβάλλει τον Άρη με αυτό που κάνει σχέση με του ξένου διαιτητέ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην έχει ο Άρης ξένου διαιτητέ ή αν. Υπάρχει δικαιολογία για να έχει ο Άρης ξένο διαιτητή, δεν μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα παίζει ΑΕΚ Άρης. Ο ένας έχει 17 βαθμούς και ο άλλος 15. Δεν κατάλαβα. Ποια λογική δεν μου βάζει πάλι ξένο διαιτητή. Και άντε, δεν μου βάζει ξένο διαιτητή. Μου βάζει το Αθηναίο. Δηλαδή, άμα παίξει το έλεγα και χθες. Αν παίξει πάω ΚΑΕΚ και βάλει Θεσσαλονικιούς, δεν θα βγουν να ξεσηκωθούν. Δεν έχει ποτέ αυτό πράγμα. Ποιο? Αυτό ναι. Δεν έχει ποτέ. Το κάνουν μόνο ανάποδα. Την εντοπιότητα που έχει καταργηθεί πλέον η εντοπιότητα, γιατί κάποτε υπήρχε η εντοπιότητα. Η εντοπιότητα λοιπόν που έχει καταργηθεί τώρα τη χρησιμοποιούν μόνο για να μην βάζουν Θεσσαλονικιό διαιτητή. Αθηναίους βάζουν και έχουν βάλει και σε άλλα παιχνίδια. Εδώ είναι ΑΕΚ Άρης. Δεν γίνεται ρε φίλε να βάζεις Αθηναίο διαιτητή. Πώς να το κάνουμε τώρα? Σωστό. Είναι λάθος. Και μόνο που ενισχύει, που μου δίνει το δικαίωμα να σκεφτώ καχύποπτα, είναι κατά του αθλήματος. Αλλά δεν γίνεται να μην σκεφτώ κάποιο γιατί μου έχει δώσει το πάτημα όλα αυτά τα χρόνια. Και πα και μου βάζει Αθηναίο διαιτητή. Εντάξει, φίλε. Θε ξεκάθαρα, οκ, να φανεί καλό στον Τίγρη. Εντάξει. Ξέρει ότι ο Τίγρη είναι Τίγρη, γρατζουνάει. Οκ. Βάλε τον Ευαγγέλου, του Καρατζίκε και όλου αυτού εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια χαρά. Θα πάω να παίξουμε σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε πώ θα πάει το παιχνίδι. Αλλά η ΑΚΑ έχει σφίξει και αυτό το μάτι πρέπει να το πάρει γι' αυτό το λόγο. Αν πρέπει προσπαθεί, να πάρει, είναι, γιατί προσπαθεί. Δεν μαζεύεται. Γιατί έχει σφίξει. Mm. Στα γιατί έχει 17 βαθμούς και πάνε στα ξενοδοχεία να τους δίνουν. Γι' αυτό. Και το παραμυθάκι φταίει. Και αν κάνει ένα διπλό ο Άρης, θα μπουν μέσα. Φταίει ο κακός Περέιρα και ο Σαβίδης και ο ανάδρομος Ερμής. Αυτοί δεν λένε τόσο με τον Περέιρα. Με τον Περέιρα. Και τι να πούμε τον Περέιρα, έχει σε διαιτησίες που είχε η ΑΕΚ όλα αυτά.
Τι να πει, δεν υπάρχει φάση που να διαμαρτύρεται η ΑΕΚ. Το Μελισανίδη τα έχουν δικαιολογημένα. Εντάξει. Τα έλεγε ο Καρτός το καλοκαίρι, Χρήσανθε. Αυτό ο πολύ καλό προπονητή που πήρε η ΑΕΚ. Που οφείλουν 1 εκατομμύριο εννοείς. Ναι. Ωραία. Ότι παιδιά, πώς μιλάμε για πρωτάθλημα όταν μια ομάδα τερμάτισε στο μείον 23 πέρσι. Εντάξει. Αλλά γράφανε εκεί ο opinion leader τη ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και αυτά κτλ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το πήραν πρόπερσι γι' αυτό. Το πήραν πρόπερσι με τέτοιο υλικό το πήραν πρόπερσι. Να μην σου πω είναι και χειρότερο το πρόπερσι το υλικό του. Και μην κοιτά τώρα, μην σταθεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Φτάσανε να είναι εκεί πέρα πάνω. Να παίζετε δηλαδή σε ένα μάτσο το πρωτάθλημα. Έχει καλύτερο υλικό η ΑΕΚ. Ποιο είναι αυτό. Έχει καλύτερο υλικό. Αν διαβάσω το ρόστερ εκείνη τη εποχή. Φίλε, το center forward που έχει, τον ξεχνάω συνέχεια, πώς το λένε. Το Ολιβέιρα. Δεν είχε τέτοιο center forward η ΑΕΚ. Οκ, είχε τον Αραούχο. Ποιον άλλον είχε. Τους ίδιους παίκτες είχε. Τον Μπακασέτα θα μου πεις. Ποιο θα μου πεις. Σχεδόν άντε να είναι ένα παίκτη πάνω, ένα παίκτη κάτω. Δεν έχει μεγάλες διαφορές η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Και βέβαια το ότι έχει φτάσει να διεκδικεί η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με αυτό το υλικό και να το παίρνει κιόλας τη μια χρονιά, είναι και αυτό ένα δείγμα ότι το επίπεδο συνολικά είχε πάει προς τα κάτω. Τέλος πάντων, έχουν αυτή τη δικαιολογία με την Αγία Σοφιά. Λες και βάζουν τα λεφτά από την τσέπη τους για την Αγία Σοφιά. 20 εκατομμύρια η περιφέρεια. Βάζει λέει. Τι? Βάζει. Πόσα κάνει Κώστα? 60. 80. 60. Ωραία. Γήπεδο κάνει ρε φίλε. Γήπεδο. Όταν τα 20 τα δίνει περιφέρεια, εντάξει, τα 15 είναι επιδοτούμενα, τα 35 είναι από εδώ και τα 25 είναι βάζει, από εκεί. Βάζει και αυτός, βάζει. Βάζει και αυτός. Καλά. Έγινε Κώστα. Δεν βάζει λες. Έγινε Κώστα. Τέλος πάντων, αν καταφέρει ο Άρης και πάρει το διπλό, θα δούμε ωραία πραγματάκια και θα διαβάσουμε ωραία πράγματα στην ΑΕΚ. Ναι. Θα έχει, δεν θα μαζεύεται. Θα έχει σκηνικά. Από τους opinion leaders τη συμφορά. Ναι. Άρη διπλό δηλαδή. Άρη διπλό γιατί θα τρελαθώ. Δεν παίζει ο Λιβάγια. Δεν παίζει ο Τσιγκρίσκι. Καλό για την άκρη δεν παίζει ο Λιβάγια. Δεν νομίζω. Ο πιο καλός παίκτης είναι ο Λιβάγια. Ο καλύτερος παίκτης. Δεν θέλουν να το δουν οι συμπαίκτες του. Ναι, δεν θέλω. Διαβάζω, δεν ξέρω. Ναι, δεν θέλουν να το δουν οι συμπαίκτες του, αλλά την ίδια στιγμή αυτός τους ξελάσπωσε 4-5 μάτς που τα πήρε η ΑΕΚ. Αυτός τα πήρε μόνος του βασικά. Εντάξει. Και η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο κακή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 70 είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο παιχνίδι. Και κάνει φάση στο 0-2 που η μπάλα πάει στο δοκάρι ναι. Και θα βγάζει δύο διούδες. Και γίνεται 0-3 και μπαίνουν οι Παναθηναϊκοί μέσα. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τόσο κακή δηλαδή ως ομάδα. Και όταν ξέρεις σφίγγουν τα πράγματα, βγάζεις και ένα άλλο πρόσωπο. Όταν σφίξαν τα πράγματα στον Άρη, έπαει, κάνει το μάτσο τον Παναθηναϊκό και έκανε το 4-0. Ναι. Όταν έσφιξαν τα γάλατα στον Άρη με τις συνεχόμενες ζήτες κτλ., πήγε στην Ξάνθη και έκανε την καλύτερη του εμφάνιση και κέρδισε. Οι ομάδες που έχουν μια ποιότητα το βγάζουν αυτό. Το ζήτημα είναι και πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Αν ο Άρης παρουσιαστεί όπως πέρσι, που κουτουλούσαν μεταξύ τους οι μπακ και ο Τζίλος ήταν πιο γρήγορος από τους μπακ, ναι, θα έχει πρόβλημα. Αν παρουσιαστεί ο Άρης όπως παρουσιάστηκε στην Τούμπα, από άποψη προσπάθειας, ικανότητας όσον αφορά τον γκολ, γιατί έκανε λίγες φάσεις, έκανε τις λιγότερες του φάσεις στην Τούμπα ο Άρης. Παρ' όλα αυτά πέτυχε 2 γκολ. Αν παρουσιαστεί και θα βρει ανοιχτούς χώρους, τότε ναι, έχει τη δυνατότητα να πάρει το αποτέλεσμα. Δεν θα παίξει ο Τόνς από ό,τι φαίνεται. Αυτό το παιδί ένα παιχνίδι έκανε, κατευθείαν τραυματίστηκε πάλι. Τέλος πάντων έχει μια ευπάθεια. Το φάγατε το παιδί αυτό. Το φάγατε, όντως. Το φάγατε, ρε εσύ. Ναι, το φάγαμε. Και δεν νομίζω να γίνουν από εκεί πέρα ιδιαίτερες αλλαγές στο βασικό σχήμα. Υπάρχει ο Μαντσίνη που έχει θέσει υποψηφιότητα για βασικός. Ο Λάρσον πήγε αρκετά καλά στο φιλικό το τελευταίο. Ο Τόνς που πήγε πολύ καλά. Βλέπω ότι δεν. Ότι δεν. Και επιστρέφει ο Βέλεθ. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κέντρο της άμυνας του Άρη. Ωραίο παιχνίδι είναι το συγκεκριμένο. Εντάξει, αν δεν υπήρχε και αυτός ο διαιτητής θα ήμουν λίγο πιο αισιόδοξος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την αδυναμία που έχει ο Άρης πλέον κάτω τα δοκάρια. Γιατί ένας διαιτητής δεν χρειάζεται να δώσει και πλέον δεν είναι τόσο εύκολο πλέον να δώσει πέναλτι ή να μην δώσει ένα πέναλτι. Υπάρχει το VAR. Βέβαια στο VAR είναι ο σκουλάς, αλλά τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το VAR. Ξέρει ότι εκτίθεται ανεπανόρθωτα πλέον. Δεν μπορεί να το κουκουλώσει τόσο εύκολα. Ναι, δηλαδή το έκανε όλοι στο Ολυμπιακό Αστέρας Τρίπολης. Έχει στιγματιστεί για πάντα. Έτσι. Τελείωσε εκεί, ναι. Ναι. Αλλά το έκανε στο Ολυμπιακό Αστέρας Τρίπολης. Λέει, οκ. Okay. Τώρα στο ΑΕΚ Άρης και στο Άρης Ολυμπιακός και τα λοιπά. Θα πιστεύω ότι ο Τζοβάρας δεν το έκανε. Δεν έκανε διαιτησία. Δεν έκανε διαιτησία. Πρόσεξε το γκολ που ήταν με το χέρι. Που ούτε αυτός του βοηθός δεν το είδανε. Ενώ παίρνει την μπάλα με το χέρι πεντακάθαρα και είναι δύο άνθρωποι που θα πάρει ο ένας 1,5 χιλιάρικο και ο άλλος 1 χιλιάρικο για να δουν τι, το βόλεϊ που παίζει ο παίκτης ναι. Και δεν το βλέπει σε live. Δεν το βλέπει.
Δεν μου το δείξανε, θα πει. Ποιο δεν μου το δείξανε, ρε φίλε, είναι μπροστά στη φάση. Α. Τι είσαι εκεί. Και το δίνει το VAR μετά και το ακυρώνει τον γκολ. Το ακύρωσε τον γκολ από το VAR. Αλλά αν δεν υπάρχει VAR πρώτο, από τη μία φυσικά δεν θα το ακυρώσει, αλλά ο τύπος αυτός πληρώνεται κανονικά. Ενώ δεν έχει δει σε εισαγωγικά το χέρι. Μάλιστα. Λοιπόν. Χοντράδες δεν υπάρχουν. Α, τι έκανε ο Τζοβάρας. Έκανε μια διαιτησία 10-90. Όλα τα φάουλ υπέρ και τα λοιπά. Αν κάνει μια τέτοια διαιτησία ο Ευαγγέλου και δώσει 15 στημένα στην ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι γύρω-γύρω από την περιοχή. Με τον Ευαγγέλου. Τσιλιγκύρι έχω. Θα τα βγάλω όλα. Θα τα βγάλω όλα, ναι, φίλε, γιατί. Μια χαρά είναι το παιδί. Ο Ντασάιφ, τη να είναι ο Ντασάιφ κάτω από μπορεί να είναι η επαρχή για να βγει ένα καινούριο τεμελιώδη για τον Άρη. Φυσικά. Και να είναι δεύτερο ο Κουέστα, δεν κατάλαβα. Βέβαια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Απλά λέμε με βάση τη λογική το παιδί δεν έχει την εμπειρία, ρε φίλε. Και κοίταξε, δεν είναι μόνο η εμπειρία. Εγώ το ξέρω το παιδί, το έχω δει και στην προετοιμασία κτλ. Εσύ. Εγώ ρε παιδί. Εσύ. Ποιο να το είδε, Κώστα. Εσύ να τον έβλεπε. Εγώ, ναι, εγώ. Εσύ έβλεπε τον Σμιθ και τον Γκάρετ. Εγώ. Και φύγανε. Και είδαμε τι έγιναν. Και φύγανε. Ναι, ναι. Τώρα έχει τον Τέπιτ. Και χάνεται τα μάτ. Ο Τέπιτ, ο οποίο είπε ότι είναι καλύτερο ο Ηρακλή από τον Πάο και τον Άρη, αλλά στι δηλώσει δεν ακούσαμε ποτέ. Ήταν λέει στο βίντεο που δεν έπαιξε. Όχι. Α έμαζε προπαγανδιστή. Το είπε. Το πού είπε, το είπε. Το έχουμε στο στα γραφεία τη Καέρα Κλή πριν από το έχουμε στο βίντεο. Καλά. Όχι, είναι στο σε ένα μήνα που θα YouTube. Φύγει και ο Τέπιτ, έλα να μα πει. Το έχει φάει όλου. Για να παίξει εσύ στο τέλο. Όντω. Στο τέλο, εγώ θα παίξω. Λοιπόν, η Άκρη αψεύδει λέει ενδιαφέρον για τον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Τρίπολη Τριαντάφυλλο Πασαλίδη. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι να τον κάνει, ρε. Γράφτηκε ότι ο Ιλιαίβιτ έχει ξεκινήσει επαφέ με του Αρκάδε. Ο Τζιγκρίνσκι είναι καλύτερο, Κρίσταβε. Ποιο. Μπορεί να παίξει κανένα δυο μάτια συνεχόμενα. Ο Πασαλίδη. Άλλο. Καλύτερο δεν είναι. Απλά ο Τζιγκρίνσκι έχει ευπάθεια. Ναι. Στου τραυματισμού. Η Ένωση με σχετική ενημέρωση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον Πασαλίδη. Διαψεύδοντα σε σενάρια. Πάντω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνει στην αγορά για ένα κεντρικό αμυντικό. Νομίζω έβγαλε ένα κίνηση που το έγραψε στο SDNA. Γι' αυτό νομίζω την έβγαλε. Γιατί έχουν γράψει 400 παίκτε για τον Πασαλίδη. Ναι. Πάντως, Κρίστα, δεν είναι μια αγωνιστική που εντάξει, αν ο Άρης πάρει διπλό, είναι τεράστια η όθηση. Ναι. Αλλά και αν χάσει, είτε γιατί είναι κακό, είτε λόγω του διαιτή, είτε γιατί. Δεν έχει. Μπορεί και να μην αλλάξει η ισορροπία, γιατί ναι, όφη παίζει στον Ατρόμητο. Έτσι. Η Ξάνθη παίζει στη Λαμία. Ξεκάθαρο, η Ξάνθη είναι τριπτώση. Μην την υπολογίζει. Η Λάρισα παίζει στην Τούμπα. Ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Άρη. Και ο Παναθηναϊκός του Αγρίνου, δηλαδή μπορεί να μην πάρει διπλό τη Λαμία. Ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Άρη. Ισορρόπησε σε ένα βαθμό την γκέλα με τη Λάρισα. Ναι. Την ισορρόπησε δηλαδή σε ένα βαθμό. Είναι ισόβαθμο, εντάξει. Και ο Χιλέας έδωσε στην Τρίπολη. Α, στον Αχιλέα. Ο Χιλέας κάποια στιγμή θα σωθεί και εκεί θα τελειώσουν όλα. Σώθηκε, ρε φίλε, 12 έχει. Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκε. Δύο πανιόνιοι έχει play out. Εντάξει. Όχι, όχι, εντάξει. Πρόσεξε. Με 12 δεν σώθηκε. Άκου λίγο. Δεν σώθηκε, να σου πω γιατί δεν σώθηκε. Γιατί στα παιχνίδια παίζονται παιχνίδια και με αυτού. Δηλαδή, αν πάει στους 5, μετά θα πρέπει ο Πανιόνιος και ο κάθε Πανιόνιος να κάνει δύο νίκες παραπάνω στα play out. Την άλλη αγωνιστική συστήχη, Λάρισα Βόλος. Κούγες να δει ο Μπέο. Κώστα. Φιλικό. Ωραίο. Πρέπει να πάμε εκεί. Φιλικό παιχνίδι. Ωραίο. Πλέον είναι στην ίδια πλευρά. Ναι. Και Άρης έχουν ένα κοινό φίλο. Και Άρης Λαμία. Ποιον. 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 Τον Ιβάν. Στέργιο. Γιατί δεν είναι φίλος. Εντάξει, δεν είναι κακό να είναι φίλοι. Ο Δήμαρχος λέει ότι είναι φίλος μου και τα λοιπά. Δεν είναι κακό να είναι φίλοι. Και ο Αλέξης δεν είναι απλά φίλοι, είναι συνεργάτες. Που λέει έχει αναλάβει υποθέσεις. Και μπράβο στον. Και μπράβο στον. Αυτό να πω. Και μπράβο στον Αλέξη που βγαίνει και το λέει κιόλας. Δηλαδή, απλά Αλέξης, όταν ανέλαβε το Μαρινάκι τον βρίζατε. Στέργιο και κάποιοι άλλοι ήταν φίλοι με τον Ιβάν κάποτε, έτσι είναι. Και πηγαίνανε στο Μακεδονία Παλάς. Ακόμα πάνε. Ο Αλέξης Κούγιας είναι παιδιά τόσο. Γιατί να μην πάμε. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω. Που μπορεί να είναι συνήγορο και του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Σοκρατή Κόκαλη στη δίκη. Και να λέει να λέει ντροπή σα, κύριε Κόκαλη, που να πηγαίνει μετά από εκεί. Ναι, αλλά εντάξει. Κύριε Μαρινάκη. Είναι το όνομα. Προ τιμήν του είναι ο μόνο που το λέει, φίλε. Γιατί όλου του άλλου ανακαλύπτουμε στην πορεία ότι έγινε κάτι, ήταν με τον Φανά, ήταν με τον Μαρινάκη. Αυτό βγαίνει και τώρα σου λέει: αυτή είναι η δουλειά μου, παιδιά. Νομικό είμαι. Είναι και η κορυφαία επιλογή για αυτούς που έχουν δύσκολες υποθέσεις και αυτούς που έχουν χρήματα. Γιατί δεν είναι. Ακριβώς πολύ είναι. Είναι ακριβώς. Μην διαβάλλει τον Αλέξη. Αλέξη, πάρε κάνε μια παρέμβαση για να ακούς. Αύριο. Για να πεις ότι δεν είσαι. Θα τον βγάλουμε αύριο. Α, μπράβο. Και αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όλους. Εγώ να τον βγάλουμε μετά. Έχει εκπροσωπήσει όλες τις ομάδες. Μετά το μάτς θα τον βγάλουν όλοι. Εμείς τον βγάλουμε πριν. Πριν το μάτς θα τον βγάλουμε. Μπορεί να έχει βγει ήδη σε κανένα. Γιατί μετά το μάτς που θα χάσει Κώστα δεν θα βγει. Θα βγει. Κάτι θα ωραία, γίνει. Να μας πει γιατί θα παίξει ο Βάρντα. Κάτι θα γίνει και θα βγει. Να κάνει έτσι στο τώρα, να το βγάλουμε. Κανονικά τον Βάρντα πρέπει να βάλεις.
Δεν έχει κίνητρο. Ο Άρντα θέλει να σκίσει το Φερέιρα. Που τον έδιωξε. Ο Άρντα, φίλε, πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Άρντα δεν έχει συμβόλαιο 50 εκατοχιλιάρικα. Έχει συμβόλαιο μεγάλο. Ο Άρντα πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι λέγουν οι δανεισμοί. Ντροπή. Δηλαδή λέει τώρα ο Άρντα. Τι συμβόλαιο έχει. Κύριε Σαββίδη, τι συμβόλαιο έχει ο Άρντα. 500.000 ευρώ. Ωραία, εγώ μπορώ να δώσω 100. Τώρα 400 τα παίρνει. Άρα πώς να μην επηρεάζεται αυτό στην καθημερινότητά του. Μα έτσι λειτουργεί χρυσανθεί όλο το σύστημα. Σε όλες τις ομάδες του εξωτερικού. Δηλαδή, όταν δανείζεται η έμπολη κάποιον του Γιουβέντους και έχει το άλλο συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι έμπολη 1,5 εκατομμύριο. Καμιά φορά, κοίταξε, όταν το θέλουν οι ομάδες οι μεγάλες, ναι, το πληρώνουν. Καμιά φορά το ζητάνε οι άλλοι, οπότε σου λέει, αδερφέ, πλήρωσε και εσύ κάτι όμως. Να έχετε την τύχη της Γιουβέντους. Φεύγει ο Ρονάλντο. Όχι, πάρει 10 πρωταθλήματα σερί, μακάρι να την έχουν. Ναι, όχι. Να πέσετε! Φεύγει ο Ρονάλντο και πάει στη Manchester United, Χρυσάνθε. Τι? Φεύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και πάει στη Manchester United πάλι. Πάλι. Κοίταξε, κάποια στιγμή το λέγαν όλοι ότι εκεί θα κλείσει την καριέρα. Θα γίνει, ναι. Απλώς θέλει να πάρει το Champions League με τη Juventus. Αν το πάρει φέτος, θα αποχαιρετήσει. Δεν ξέρω πώς γυρίσει και ο Σερ Άλεξ. Γιατί χωρίς το Σερ Άλεξ η Manchester. Τι να κάνει ο Σερ Άλεξ. Τι να κάνει, γιατί τι κάνουν. Φίλε. Μέχρι και ο Σερ Άλεξ είναι το παράδειγμα για τον Βασιλακόπουλο. Μέχρι και ο Σερ Άλεξ έφυγε. Άντε, Βασιλακό και άντε, πάλι με το Βασιλακό. Στην Αγγλία δεν έχει νόμους για ορελικίες. Αυτή η ντροπή έχει. Αυτή η ντροπή. Για κάτι με, το με τον Πιτίνο. Είναι ντροπή. Είναι γιατί? Ντροπή. Φαίνεται η σκηνοθεσία όλο αυτό που έγινε. Ναι. Ντροπή. 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 Πιστεύεις ότι έγινε υποβολημιαία? Όχι, πιστεύω ότι το ξέρανε εξ αρχής θα γίνει αυτό. Τον φέρανε για την Εθνική και είπε αν με τον Πεδουλάκη δεν γίνει. Όχι, όχι. Αυτό. Το αντίθετο έγινε. Τι? Τον φέρανε για τον Παναθηναϊκό. Και επειδή δεν ήθελε να τον κρατήσει άλλη μια, τον έστειλε στην Εθνική. Το ακόμα λέει, χειρότερο είναι αυτό. Βάλτο για το. Βάλτο για μια εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα. Φέραμε για την Εθνική πρώτα και μετά στον Παναθηναϊκό. Έξυπνο όμως. Έτσι λέει το σενάριο το οποίο εγώ δεν. Δεν υιοθετώ. Αποδέχομαι, ωραία. Δεν υιοθετώ. Ναι. Είναι δεδομένο 100% τότε. Ωραία είδηση που δείχνει πόσο σεβόμαστε του τουρίστε στην Ελλάδα. Και θέλουμε να του πούμε το αίμα. Τουρίστα στη Σαντορίνη, παιδιά, πλήρωσε για εξετάσεις 2.360 ευρώ. Τι εξετάσεις ήταν αυτές, Ζεμίσκο? Μισό λεπτό. Διάβασε τι εξετάσεις τώρα, όχι, να τα λέμε όλα. Γενικές αίματος, ναι. Αξονικές. Πόσες? Αξονικές. Πάνω από 10. 15 αξονικές έκανε. Καλά, τι να πληρώσει. 2.300, φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Αξονική, ξέρεις τι είναι. Ξέρεις πόσο κάνει. Επειδή έκανε προχθές 200 ευρώ. Έκανε η κόρη μου για το πόδι της. 150, 120, κάτι τέτοιο. 230 ευρώ. 230 ευρώ. Ναι, ναι, τόσο κάνει. Ντροπή. Δυστυχώς. Και εμείς πληρώσαμε τα 36 τη συμμετοχή δηλαδή τόσο του ταμείου. Κάνει, ναι, τόσο κάνει. Τόσο κάνεστε. Δυστυχώς. Άρα... Ντροπή. Καλά, αυτός τι έκανε 10 αξονικές. Η ντροπή είναι που δεν τον έχουμε. Να φύγει να πληρώσει. Το λέγανε θα κάνει άλλη μία. Η ντροπή είναι που δεν έχουμε δωρεάν υγεία. Η ντροπή είναι που δεν έχουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Και δωρεάν παιδεία, Και δωρεάν παιδεία. Ψωμί και ελευθερία. Λοιπόν. Παιδεία δεν έχουμε γενικά, Κώστα, ως λαός. Εμείς λέμε ότι θεωρητικά το κράτος πρέπει να μεριμνά για την παιδεία και την υγεία του λαού. Το λιγότερο. Του λαού. Την ασφάλεια και την ευημερία, όπως λέει το Σύνταγμα. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα. Το Σύνταγμα. Και τη Βουλή. Το καλογεράς. Ναι. Εδώ λεφτά μοιράζουνε. Ναι. Εμείς τι κάνουμε. Ότο καλογεράς. Ο Μαλιάνγκ. Καλά, μετά το χθεσινό μου δίνεις πάλι Mr. Gold. Δεν τρέπεσαι λίγο. Έτυχε, έτυχε. Μην το πάρεις προσωπικά. Δώσε να το πω εγώ. Αδερφός ο Mr. Gold. Χάρη, στείλε καμιά πίτσα. Ότο καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σε ένα ισορροπείο, βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, αν χρειαστείτε να αφήσετε το δικό σας στο Ότο Καλογεράς, τρία καταστήματα για να πάτε σε όποιους σας βολεύει. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμερική Ωραιοκάστρο και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Έτσι. Ο Mr. Gold είναι μαζί μας, η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη. 23-10-62-85-86. Η πίτσα, η τετράγωνη είναι η κορυφαία γιατί εμένα μου αρέσει και η λεγόμενη κόρα που υπάρχει στη γωνία Κώστα. Πάρα πολύ ωραία γιατί έχει κασεράκι από πάνω. Στην κράμουση, ναι. Εξαιρετική. Και όπως επίσης η πίτσα με μερέντα για μετά την μακαρονάδα, τη σαλάτα, το καλτσόνε, το πενιρλί που θα φάμε Στέριο από τον Mr. Go. Γι' αυτό γίναμε 102 κιλά. Θα χτυπήσω ριζότο, Χρυσάνθε. Ριζότο, ωραία. Με μανιτάρια. Ωραία. Και το Repair Store μαζί μας με τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλής Όλογας 140 πιο ανατολικά το δεύτερο και Σιντούμπα
Την κεντρινόμευρε του Μπακώστα. Βέβαια κεντρινόμευρε. Επιδάβρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Είτε έχετε θέμα με την μπαταρία, είτε με το κινητό, είτε προβλήματα φόρτισης κινητού, τάμπλετ, είτε θέμα με τον υπολογιστή, το λάπτοπ, έσπασε η οθόνη, οτιδήποτε προβλήματα έχετε, το Repair Store σας τα διορθώνει και έχουν όλα τα αξεσουάρ, είτε για κινητό, για τάμπλετ και hands free και καλώδια φόρτισης και εκτυπωτές και τα πάντα όλα. Ξαναλέω, υπάρχει και το repairstore.gr. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε καλώς ήχον του πραγματού με μία ακόμα συνέντευξη. Συνεχίζουμε. Λιπεράρα. Κατέθεσε την οριστική πρότασή της στο Ζλάταν ή Μίλαν. Who cares. Ζλάταν είναι στρεβλή, τι who cares. Ο Θεός αυτός, Χαμός θα γίνει. Μια χαρά είναι ο Ζλάταν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα δικά μας και πάλι. Είπαμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Για τον μπασκετικό Άρη, Χρήστιαν, θα μας πεις τίποτα. Πριν μας πει ο Χρήστιαν για τον μπασκετικό Άρη, ναι, θα πω ότι δίνω, ναι, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ρέθυμνο το Σάββατο στις 4:15. Στους πρώτους 5 που θα πάτε τηλέφωνο τώρα στο 2310-287-888. Ξαναλέω, οι πρώτοι 5, χωρίς μηνύματα, χωρίς τίποτα, με ένα απλό τηλεφώνημα, κερδίσετε αυτόματα ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ρέθυμνο Σάββατο στις 4:15. Πάρα πολύ ωραία ώρα. Δηλαδή, ξεσηκωμός. Οι πρώτοι 5, 2310-287-888. Είδηση για τον μπασκετικό Άρη, εξασφάλισε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Μπράβο Κώστα! Προεδράρα, προεδράρα. Και πλέον το εμπόδιο. Βάλε ο Εραστέχνης και η οργανωμένη. Εραστεχνάρα. Μπράβο. Λευτεράρα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, και καλείται πλέον να άρει το μπαν του Weaver, Χρήσανθε. Ωραία, άρα θα πάρουμε παίκτη. Σήμερα έρχεται νομίζω. Ο Τορλίν Φιτζπάτρικ. Τορλίν. Φιτζπάτρικ έρχεται σήμερα και εφόσον αρθεί το μπαν του Weaver, ο Άρης θα προλάβει να τον έχει στον αγώνα, τον πολύ κρίσιμο αγώνα της Κυριακής με το Περιστέρι. Τι ώρα είναι αυτός ο αγώνας? Χρήσανθε, τι ώρα είναι? 5. Άλλαξε η ώρα. 5. Δεν το ξέρουμε. Τι ώρα έρχεται? Καλά εσύ. Δεν ξέρω για ώρα. Δεν ξέρω για ώρα. Πώς θα στείλουμε στο αεροδρόμιο το ρεπόρτερ? Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Πάνε εσύ. Φίλε. Θα πάω. Για να φύγεις. Εγώ Κυριακή θα φύγω. Άρα πήραμε ασφαλιστή και φορολογική. Ο Weaver. Θα πληρωθεί ο Weaver. Είναι 18.000 νομίζω. Περίμενε. Δεν είπα ότι πληρώθηκε. Είναι να πληρωθεί. Εδώ και 1,5 μήνα. Θα πληρωθεί, εγώ νομίζω. Ωραία. Μάζευε, κοίταξε. Μαζεύτηκαν γύρω στα 40.000 από την προσπάθεια του κόσμου. Και έχει άλλες 10 μέρες μέχρι τις 30 του μήνα, είπανε. Πρέπει να πληρωθούν και οι παίκτες λίγο. Πληρώθηκαν και οι παίκτες, Κώστα, λίγο. Τότε εντάξει. Είναι μόνο στο Λίμπερο καλύτερα πληρωμένοι. Άρα... Οπουδήποτε αλλού όχι. Λοιπόν. Καλό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. ΠΑΕ. Εναντίον μας. Κατάσταση του Λέω Ζαμπά. Για τη μαύρη μουστάρδα. Άλλο πάλι και αυτό. Πολύ καλή. Καλή κίνηση. Μπλε είχαμε βγάλει εμείς πριν 2 χρόνια, 3. Ναι. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, το ρεπόρ της προπόνησης. Τακτική στη Νέα Μεσημβρία. Κούραση. Ενόψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Κυριακή στις 6. Ναι. Στο ιατρικό δελτίο τα ονόματα των Βέμπλουμ και Ζαμπά. Όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεση του Αμπέλ Φερέιρα. Ο Σουηδός συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Πλάκα-πλάκα συμπληρώνει σε 10 μέρες ένα χρόνο εκτός γηπέδων ο Σουηδός. Τραυματίστηκε αρχές Δεκεμβρίου στο παιχνίδι Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Αυτό, συγγνώμη, το κατανοείς. Ποιο? Χρήσανθε. Ποιο? Με το Βέμπλουμ. Ναι. Πες μου, ένα χρόνο εκτός. Λίγο να ολοκληρώσουμε πριν πάμε στην κουβέντα. Θα στο αναλύσω κιόλας. Και σήμερα θα υποβληθεί σε εγχείρηση ο Λέω Ζαμπά. Κανα δίμηνο θα το φάει σίγουρα. Τι εγχείρηση, τι εγχείρηση. Ο Βέρμουν δεν έκανε προετοιμασία, Κώστα. Δεν έκανε. Ήρθε, μπήκε στο ρυθμό. Πλέον είναι στα 33, 34. Ναι. Καλά, δεν είναι 53, ρε παιδιά. Ναι, είναι στα 33, 34. Ένας ποδοσφαιριστής λοιπόν χωρίς προετοιμασία. Από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα στο οποίο βρίσκονται τα τελευταία χρόνια. Καλά, ναι. Ήρθε λοιπόν εδώ. Από τα κρύα έρθει στη ζέστη δηλαδή. Και χτύπησε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο. Ο χειρότερος τραυματισμός που μπορεί να δείξει ποδοσφαιριστή. Πού? Νομίζω ότι ο χειρότερος είναι ο χιαστός. Χιαστός. Προσαγωγούς. Ο Αχίλιος προφανώς είναι. Αχιλιό. Ρήξη αχιλιού. Ναι. Είναι χειρότερος γιατί είναι αυτός ο οποίος είτε λόγω κακής αποκατάστασης, είτε λόγω ατυχίας, είτε για οποιονδήποτε λόγο αντίδρασης του ποδιού,
σου βγάζει συνεχώς. Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Όχι, δεν σου βγάζει. Δηλαδή στο χιαστό, έχει πρόβλημα στο χιαστό. Αποκαθίσταται ο χιαστός και άμα κάνει τη σωστή θεραπεία και τα λοιπά και την εγκύμναση και είναι τέλος πάντων πολύ καλός αυτός ο οποίος κάνει την αποκατάσταση. Ας πούμε, το βλέπουμε το Βιερίνι αυτό ή και με τον Μπρούνο Γκάμα. Δεν έχει ζητήματα μετά. Ο Αχίλλειος όμως τι κάνει, σου δημιουργεί προβλήματα σε άλλα σημεία του ποδιού. Δηλαδή, τα ξέρω από μόνος μου, που τα ρώτησα. Τι άλλο δηλαδή, στο πέλμα. Αν δεν δέσει καλά. Όχι ρε φίλε. Δεν είναι μια χαρά. Ναι. Επειδή ακριβώς για 9 μήνες. Α, είναι αδρανής. Μπράβο. Και όταν είσαι μετά. Αδρανή και άλλο 25 χρονών, ναι, άλλο 34. Ναι. Δημιουργεί, βγάζει θεματάκια τέτοια. Δηλαδή αυτός τώρα δεν έχει πρόβλημα στον Αχίλλειο. Αυτός τώρα του έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο πέλμα. Άμα το δεις αυτό, νομίζω λέει και η ενημέρωση, ναι, ναι, κατά καιρούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή λέει, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πέλμα. Αντιμετωπίζει πρόβλημα εκεί. Αντιμετωπίζει πρόβλημα εκεί. Του βγάζει κουσούρια, ναι, αλλού. Μπορεί να του έχει βγάλει κουσούρια σε ένα τραυματισμό που είχε πριν 5 χρόνια, ρε φίλε, μια φλεγμονία, ένα οτιδήποτε άλλο, που με αυτό επιδεινώνεται. Είναι πολύ δύσκολο να ξαναπαίξεις μπάλα στα 34. 17 Δεκεμβρίου είχε τραυματιστεί στη Λιβαδιά. Ένα χρόνο. Πλάκα, ένα χρόνο. 11 μήνες εκτός. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι. Και βέβαια το 1,5. Λαλ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 αalαλ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 α
Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν παίζω. Το κινητό το πλήρωσες. 78 ευρώ. Όχι, το ξέχασα. Καλά, ρε, δεν είπαμε καλά, να το πληρώσεις. Καλά, κόψανε το κινητό. Μου κόψανε το κινητό, δεν έχω data. Μπαμπά, δεν έχω data. Κάτσε λίγο να δω λίγο την Eurobank. Βιέννη που βρισκόταν τις προάλλες ο φόντος. Βιέννη. Αποκατάσταση. Αποκατάσταση. Έστειλε το μήνυμα ότι είμαι έτοιμο σιγά σιγά να επιστρέψω. Σιγά σιγά όμως. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή εντελώς. Η κυρία Βέρμπλουμ που είχε πρόβλημα με την πόλη. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι καθόλου στην πόλη. Όλα ταξίδια είναι. Ποιο την καρτερεί. Μια χαρά, μια χαρά. Το τραβήξαν ορισμένοι όσο δεν πήγαινε τώρα. Πρόβλημα με την πόλη είχε και δεν βρίσκει σπίτι κτλ. Ο άνθρωπος περίμενε πρόταση από την Αγγλία. Και δεν ήρθε. Και όχι ήθελε να κάνει διακοπές μέχρι τον 31. Καλά, εντάξει. Περίμενε τώρα... πρόταση από άλλη ομάδα. Πέρα από αυτά τότε ήταν και παραμένει ένα παίκτη μεγάλο βιογραφικό ανεξάρτητο από αγωνιστικό δίκτυο. Λες όμως, αυτό πληρώνει. Όταν μέχρι 31 Αυγούστου κάνει διακοπές, είναι φυσιολογικό. Μετά να σε χτυπήσει κάπου, φίλε. Να την πληρώσεις. Όταν έχεις παιχνίδια συνεχόμενα και αυτό και απαιτητικά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά σε αυτό το επίπεδο πλέον. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως δεν έχει σχέση με την ψυχοσύνδεση που είχε ο Μπρίκιτς ή ο Λεβέκ. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Όντως, ρε παιδί μου, έχει χαλαστεί πολύ. Τι ταλέντο αυτός ο Λεβέκ, ρε φίλε. Αυτός ο Λεβέκ, όντως, άλλο ταλέντο. Κοιτάρα αυτός. Αυτός ανά μια εβδομάδα είχε άλλο τραυματισμό. Παιδιά, αυτός είχε κάτι πόδια. Γυάλινα. Σε μέγεθος. Ναι, αλλά τον πήρε. Ποιος τον πήρε. Τον πήρε. Ποιος τον τζέκαρε. Τα πόδια, το φωτογραφείο. Ποιος τον τζέκαρε. Αυτός πήρε τον Ντουάρτε. Εδώ έγινε τριετές κλειστός στον Μπρίκιτς. Που εγώ το ξαναλέω, ήρθε το Γενάρη. Έκανε μια-δυο εμφανίσεις, τρεις. Όχι, καλοκαίρι, συγγνώμη. Μία εμφάνιση καλή στη Χιωρεντίνα που πάω πριν διπλό. Δεν θυμόμαστε κατά τον Μπρίκιτς. Και πάμε προετοιμασία το καλοκαίρι. Και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τρέξει. Είχε θέμα με τη μέση. Πω. Ναι, συνήθως δηλαδή, τη μέση. Αν τρέχαμε εμείς τρεις. Αυτό joking, με τη μέση πάντως. Το γύρο του γηπέδου θα τον περνούσαμε δύο γύρους στη γύρα. Δηλαδή ο Μπρίκιτς και ο Καραπαπάς. Δεν μπορούσε να τρέξει. Μπρίκιτς και ο Σφιαλγία. Περαστικά στον Κώστα. Οξία. Σφιαλγία, πήγε τώρα στο πότε είναι το. Α, σήμερα είναι το απόγευμα. 21 ρε Συστέριο. 4 ώρα συντονισμένη. Εντάξει. Πήρε. Βολταρέν τέτριψε και τέτοια. Είμαστε οκ. Τη μεσούλα. Μεσούλα. Ανερό. Τη μεσάρα. Κοίταξε. Οξία ο Σφιαλγία κιόλα. Τι. Αν είσαι άνθρωπο. Χτύπησε τον Κώστα. Εντάξει, παιδιά, έχει και ένα βάρος το παιδί. Πιστεύω τώρα ότι είναι πραγματικό αυτό, να ξέρεις. Βέβαια. Δηλαδή, είναι πραγματικό, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πραγματικό. Όταν λέω ότι είναι πραγματικό. Σύμβουση, δηλαδή, ναι. Όταν λέω ότι είναι πραγματικό. Μπορεί εννοώ να το χρόνιο, ότι το έχει, ναι, ότι το έχει αυτό το κάνω, θέμα. Ναι. Και σου λέει τι να κάνω. Εντάξει, εδώ υπάρχουν άλλοι που σκέφτονται ότι και πάνε στο δικαστήριο και λένε είχα καρδιακό επεισόδιο. Και παίρνουν αναβολή. Με βεβαίωση. Υπάρχουν και ιστορίες άλλοι ότι επίσης... αποφυλακίστηκε. Ναι. Δεν μπήκε φυλακή γιατί είχε θέμα με τα πνευμόνια και βγήκε έξω με την πουράρα. Ο Μάκης. Δεν το τραβούσε μέσα το. Λοιπόν. Ένα σκάνδαλο επίσης είναι η σύλληψη του Σέρχιο. Δεν καπνίζει ο Σέρχιο. Δεν καπνίζει. Και τον βάζει μέσα για τέτοιο. Μα δεν είπαμε ότι ήταν για χρήση του. Ποιο. Τώρα θα πούμε ότι ήταν.
Λοιπόν, προσωπική χρήση, κύριε είπαμε τη θετική είδηση. Είπαμε, είπαμε τη θετική είδηση για τον μπάσκετ του Άρη. Ναι. Είπαμε για την σημαντική αναμέτρηση τη Κυριακή με το Περιστέρι. Άρα έχω σίγουρα σιδηροηλία με το Περιστέρι. Α, είναι και αυτό ένα θέμα, πράγματι. Μπράβο, ωραία. Ο Μποχωρίδης δεν κρατιέται, διαβάζω. Ο Μποχωρίδης θα παίξει, είπαμε. Αλήθεια είναι. Θα παίξει, λες. Εγώ πιστεύω θα παίξει. Μενάρθηκα. Παιδιά, το καλό χέρι, μενάρθηκα. Εσείς που τον βρίζατε πέρυσι, Χρύσανθε. Ο Άμπαλος. Ο Άμπαλος. Πώς θα επιδείξουν σε άλλο ραδιόφωνο. Λευτέρι θα. Ή μάλλον άκουγες λίμπερο, αλλά Λευτέρι, δεν άκουγες ο Λαμπαουτάρης. Λευτέρι, μη σου τάρεις άλλο φίλε και στηρίζω τέτοια. Λευτέρι. Η Άμπαλη είναι ο Αριανή. Αυτό έγραψα. Καταστρέψατε τον Άρη. Η Άμπαλη έγραψα. Καταστρέψατε τον Άρη. Είναι ο Αριανή. Εντάξει, δεν είμαστε πάλι ο Αριανή σαν και εσένα. Σωστό. Σωστό. Όπως έλεγε ένας φίλος μου. Σωστό. Έχουμε κάνει συζήτηση, ξέρεις, με τον τεράστιο Δημήτρη Μπούζα κάποια στιγμή. Τον κάνατε. Μέσα στο Μετροσπορ. Καλά, ναι. Και του μιλάει το κύριος Μπούζα στον Κούση και του λέει για τον Άρη. Και βρίζει τον Άρη και βρίζει τον Άρη και του λέει και ο Κώστας. Ναι, αλλά κάποια στιγμή όλοι οι Άρης ήμασταν. Έτσι. Έτσι εννοείται. Όλη η Ελλάδα. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Εγώ δεν ήμουν Άρης. Ο Στέργιος δεν ήμουν Άρης. Ούτε ο Δημήτρης Μπούζας. Με τέτοια φάπα που τώρα δεν πώς θα ήσασταν. Βλέπεις τώρα ότι αν είμαι σοβαρός πώς θα γίνεται. Ήμουν στο 3% των σερών. Τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο που πήγαινα. Ήμουν ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε μια τάξη 30 παιδιών. Ναι. Ήμασταν πάω εγώ και ο Θάνος. Να η αλήθεια. Εγώ και αυτό το θυμάται, κορίτσια, ο φίλος του. Να και η αλήθεια. Άρης ήταν αλήθεια. Να η αλήθεια. Λόγω του μπάσκετ. Και τι αλλάξαν. Άρα η γενιά σου είναι όλοι Άρης. Αυτό λέω κι εγώ. Το 50%. Και τώρα Χρύσανθε όλα τα σχολεία είναι ΠΑΟΚ. Λες εσύ. Όλα. Τι λες, φίλε. Το 90% των παιδιών είναι ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα είναι όλα Άρης. Στην Τούμπα είναι όλα Άρης, εντάξει. Είναι. Νεάπολη, όλα Άρης, Κορδελιό, αυτά είναι ένας μύθος αυτός. Είναι ένας μύθος. Μύθος. Ναι. Μύθος. Ναι. Μύθος. Ναι. Σαν το μύθο. Ναι. Του Λόχνες. Ότι έχουν κοπεί 30 πρωταθλήματα από τον ΠΑΟΚ. Α, καλά, αυτό ναι. 30 βαθμούς μακριά από τον. Αυτό είναι υπεύθυνος αυτός που είπες πριν. 30 δεν λέει κανένας, ξέρετε. Πόσα κοπεί, σας έχουν κόψει. Εγώ θα σου πω ότι κόπηκαν τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 72-3 πρωταθλήματα. Τι τερμάτισες, τερμάτισες 5 βαθμούς διαφορά. 30 βαθμούς διαφορά τερμάτισες τη δεκαετία του 70. Όχι, όχι. Από τον Άρη που το κλέψατε με τη Χούντα και τιμωρήσατε τους παίκτες μας. Έτσι. Που πλακώσανε τους άλλους. Και είναι και η δεκαετία που πήρα κύπελο. Το 70. Από τότε έχω να πάρω. Θα ξαναπάρω. Εντάξει, κοίταξε. Δεν έχουμε εικόνα για εκείνη τα χρόνια. Οι παλιότεροι λένε ότι όντως γινόντουσαν όργια. Και τώρα λένε ότι γίνονται όργια. Αλλά άμα τα βλέπω, δεν είναι τα ίδια όργια που περιγράφω. Κοίταξε. Επειδή τώρα γίνονται όργια με 18.000 κάμερα στον αγώνα. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Φαντάζομαι γινόταν το 70 που δεν είχε τίποτα. Θα σου πω, διαβάζω όμως, να σου πω κάτι. Τότε διαβάζαμε, φίλε. Τότε ήταν όμως και πιο εύκολο να γράψεις για τη σφαγή. Γιατί δεν το βλέπε κανένας. Άκου λίγο. Εγώ έχω περιστατικά τα οποία μου διάβαζα, μου περιέγραφε και μου έλεγε ο παπάς μου, λέει, γράφουν λέει, για δύο πέναλτι και τάδε και το ένα και το άλλο. Και δεν υπήρχε καν, δεν έπεφτε μέσα. Για του Άρη μου είπε. Δηλαδή υπάρχει, λέει, που διάβαζα. Με το μεγάλο Σερπεντζή και τα λοιπά. Ότι σφαγή ναι, του Άρη. Παντού, ναι, δύο πέναλτι δώσανε ναι. Και ήμουν λέει στο γήπεδο. Και δεν έγινε τίποτα. Και ναι. Δεν υπήρχε. Σου λέω τώρα υπέρμαστε. Σου λέω μου είχε πει αντίστοιχα. Ρε παιδιά, παίζει πάω ο Ολυμπιακό. Ο δημοσιογράφο γκόλα τα 50 μέτρα και ήταν προβολή τη μικρή περιοχή. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να μην είναι όντω έτσι τα πράγματα. Απλώ κοίταξε, μιλώντα και με βετεράνου. Δεν είναι τόσο απόλυτα. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Είχε και κόσμο. Μπορούν να σου πούνε ιστορίε. Ναι, όντω. Έχουν γινόντουσαν όργια. Όργια, ναι. Αλλάζαν τα ονόματά του. Όργια. Δηλαδή μιλούσαμε με βετεράνου και μου έλεγε μπήκαμε στο γήπεδο, λέω κάτι μου θυμίζει και τελικά ήταν αυτό από το προηγούμενο περιοδικό. Ο ίδιο, ναι, με άλλο όνομα. Μετισμένη, άστο το 70. Μετισμένη. Γινόντουσαν όργια. Τρεγίζαν οι διαιτέ οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί και οι. Και σε βάρος των ομάδων μας και επίσης αυτό είναι αλήθεια. Και το ΠΟΚ τότε ήταν όντως ΠΟΚ. Απλά ναι. Περνούσε πιο εύκολα και η νοοτροπία της αδικίας εδώ σε εμάς. Από μένα ποτέ δεν θα ακούσει να πει ότι έπαινα έχω 30 πρωταθλήματα. Εντάξει. Έπαινα έχω άλλα 3-4. Και ο Άρης πρέπει να έχει 5-6. Και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής να. 3. Ηρακλής 3. Τι, το 83-84, το 72. Ο Άρης πάντως που έχω ζήσει το 93. Το 92-93 με Γιώργο Φυρό, ναι. Με ομαδάρα τότε ο Άρης, ναι. Είχε φτάσει να παίζει για το πρωτάθλημα. Ήταν δεύτερος πίσω από την ΑΕΚ 5 βαθμούς και έχει φάει δυο σφαγουά, μία στη Λιβαδιά και μία στην Έδεσα. Και γεια σας. Και το πήρε η ΑΕΚ. Με τον Βραζιλιάνο τον κοντό το λες το 93. Τον Ιβάν Σίλβα Σάντος. Ναι, Λόντσαρ, Μιλόγεβιτς, Κοφίδη. Ιβάν Σίλβα Σάντος, Κοφίδη, βέβαια. Και βγήκε Ευρώπη απλά εκείνη τη σεζόν και έπαιξε. Ποια σεζόν λες? 92-93-94 είναι. 93, εκεί κάπου είναι, εκείνη τη χρονιά. Γιώργος Φυρός προπονητής του Άρη.
Και τερμάτισε τέταρτο ή πέμπτο ο Άρης. Τέταρτο. Τερμάτισε ένατο. Όχι. 92-93. 93-94 λέμε. 94. Τι είναι 91-92. Όχι 91. Είναι η χρονιά, το έχει πάρει η ΑΕΚ στο τέλο. Είναι ο Άρης, έχει παίξει για να δει τα αποτελέσματα. Με Μπάγκεβιτς και Σαμπανάζοβιτς. 2-2 στη Λιβαδιά και 3-3 στην Έδεσα με το γνωστό Ριζάρι. Φίλε που κατεβήκαν στα κιόνια και έγινε. Και Γιώργο Σαββίδη, η ΑΕΚ τον Κύπριο που έβαζε όλο γκολ και έκανε κολοκύθια. Τα χρόνια, έχει βγει Ευρώπη ο Άρης εκείνη τη χρονιά. 93-94 νομίζω είναι. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε, κομπή ρετρό. Να κάνουμε και μια κομπή ρετρό. Θα κάνουμε και κομπές τέτοιες. Γιατί είμαστε τρεις ρεπόρτερ που μπορούμε να θυμηθούμε πέντε πράγματα. Ρετρό, δεν ήμουν ρεπόρτερ τότε. Το 93, εγώ ήμουν. Τι? Εγώ ήμουν. Χάντμπολ. Το βρήκε σε στέριο. Εσύ και ο Νάσκας. Ναι. Ο Νάσκας πιο μετά. Ο Νάσκας έγραφε Καλαμαριά τότε. Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς. Το 93-94 πρέπει να είναι. Πότε έπαιξα. Στέριο θα το βρει, ρε φίλε, ή να. Παθώ, ρε φίλε, τι να, να κάνω τώρα. Μπλέκουμε και το Άρη, πότε. Όπω λέει ένα φίλο μου. Να πάρω στα σπορ του Βορρά. Πέρα. 93-94 τερμάτισε τέταρτο. Αυτή είναι η χρονιά. Αυτή, αυτή είναι, ναι. Αυτή είναι. Τέταρτος. 63 βαθμούς, η ΑΕΚ 79. Αδικία. 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 Όχι, όχι, σου λέω. Ήταν στους 5 βαθμούς. Έχει 7 βαθμούς πριν το τέλος. Και στο τέλος δεν έχει. Προσυπογράφω. Το λέω συνεχώς. Δεν το ξέρουν ούτε οι νεαρότεροι συνάδελφοι ούτε οι νεαρότεροι οπαδοί. Το τι ήταν τα μάτια μας την τριετία 91-93 του Μελισάν, την καλή τριετία. Φυσικά, με καρά μαζί. Ιστορία. Μελισανίδης Καράς που λέγανε παίζει μπαλάρα η ΑΕΚ. Ο Τσάρτας. Τα λέμε όλα. Παίζανε, ναι. Είχε την καλύτερη ομάδα. Ήταν καλή, ήταν καλή. Ναι, ναι. Κάτι πέναλτι του Σπανάσοβιτς, ναι, ναι. Του Μανολά, του Βασίλη Δημητριάδη. Γκολ να μετράει χωρίς την μπάλα να περνάει από την γραμμή. Τα φώτα που πέφτανε. Με το Βαλιάνο. Κλείσαν τα φώτα. Με το Βαλιάνο. Πυροβολισμοί. Τα όπλα μέσα στην τέτοια. Ήταν τριετία μαγική. Ό,τι γίνονταν και τα τελευταία χρόνια χωρίς κασκόλ. Έτσι. Έτσι. Τριετία μαγική. Γιατί, ναι, ναι. Γιατί? Αυτή η ιστορία ο τριετία της ΑΕΚ. Ο Μπάκας στο ξύλο. Με το κόκκινο εσόδημένος. Ξύλο το διαιτητή. Με το βρακί το κόκκινο, τη φωτογραφία. Να το βγάλουμε αύριο. Να το βγάλουμε αύριο. Ενόψη του Ακάρης. Εντάξει, μαγική τριετία, γιατί πολλοί την ξεχνάνε την τριετία αυτή. Εγώ προσωπικά δεν την ξεχνάω και ο Χρήστος. Από ό,τι φαίνεται ο Κώστας. Και έμπασε πολύ στο Ηρακλείο ο Μπάκας. Θυμάμαι το Βαλιάνο, φίλε. Βαλιάνο. Ποιο Βαλιάνο. Βαλιάνο, κάτι διαιτητάρε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για τις ρετρό αναμνήσεις. Αλλά να κοιτάξουμε λίγο το σήμερα και να δούμε πώς μπορούν οι ομάδες να προχωρήσουν λίγο μπροστά. Ο Ηρακλής που παίζει. Που δεν μας βάζουν και στο ψάτ. Το θυμήθηκα, ξανά πάλι τα ίδια. Αύριο θα μιλήσουμε με το ψάτ. Και που δεν μας γραβεύουν στο ψάτ, έχει δίκιο. Ναι, έχει δίκιο. Έκανε ρεκόρ. Κάνα ρεκόρ. Μπορείς να το ψηφίσεις. Μίλησε ο Θεοδωρακόπουλος. Μπορείς να μιλήσεις. Ωραίος ο πρόεδρος. Δεν μπορώ, δεν είμαι μέλος. Κώστα θα ψηφίσουν για μένα. Θα ψηφίσω εγώ. Θα ψηφίσω εγώ. Νόμιζα να ψηφίσουμε τον ΠΑΟΚ. Ηρακλή, εγώ θα ψηφίσω. Τι ψηφίσει. Όχι Κώστα, θα το αλλάξουμε. ΠΑΟΚ. Ολυμπιακό. Άλλο που δεν θέλει. Άλλο που δεν θέλει. Ναι, ψοφάει ρε παιδιά. Ολυμπιακό τι όμως έχει. Τι Ολυμπιακό έχει. Έχει Ολυμπιακό πόλο και βόλι. Όχι, μπορεί να βάλει και ποδόσφαιρο Χριστιανού. Στο άλλο μπορεί να γράψει έχει κενό. Ναι, και λε. Ολυμπιακό ποδόσφαιρο. Εκεί θα υπάρξει ένα συντονισμό λοιπόν από όλου του ναι. Viber. Ναι, ναι. Οι οποίοι θα γράψουν πάω. Δεν, δεν, δεν έχει ασχοληθεί ο πάω καθόλου πέρα εδώ από εδώ επίσημο τέτοιο. Εδώ αυτό, έκανε πώ το επίσημο. Και τέλο. Καλά, όταν είναι τώρα θα το κάνει. Δεν χρειάζεται. Κάποια κράτη θα κάνει και μόνοι σα. Δεν χρειάζεται. Ναι, θα γράψει πάω κάτω. Θα πάρουν από το χεράκι. Πάω στη δεύτερη ώρα. Το Ότο Καλογερά. Ή Ότο Καλογερά. Ότο. Το Ότο ή. Το Ότο Καλογερά. Ή. Συνεργείο αυτοκινήτων, δεν είναι. Ολοκληρωμένο, Κώστα. Σέρβις ανοπιού, βαφείο, ανταλλακτικά. Σας δίνουμε και αμάξια αντικατάσταση. Να μην κυκλοφορείτε με το λεωφορείο. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Εντάξει. Πω, αυτό πάλι. Λέμε τα καλά του Δημάρχου. Τι θα τραβήξουν τα παιδιά μας, Χρήσανθε. Πρέπει να μάθουν να οδηγάνε. Είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι θα επιμεληθεί ο ίδιος για μένα νούμερο ένα ζήτημα της πόλης. Παιδιά, δεν είναι. Το κάπνισμα στα μαγαζιά. Μπροστά σε αυτό που τραβάνε αυτοί που έχουν με το λεωφορείο, μιλάμε ούτε στο Νεοδελχή. Ναι. Στην Καλκούτα. Όχι, υπάρχει. Εντάξει, δε... σήμερα είδα γιατί ήρθα. Απίστευτο να άσε τώρα. Επειδή είμαι στην Γράμμουση αυτό το διάστημα, ήρθα με τα πόδια από την Πότσαρη στο Λίμπερο σε 45 λεπτά περπάτημα. Βρέχει. Ξαφνικά βλέπω μια στάση που περιέργεια και έγραφε το 6 της Καλαμαριάς. Θα ερχόταν σε 26 λεπτά. Σε 26 λεπτά. Που κάποτε ερχόταν και έχει 800 άτομα σε κάθε στάση. Είναι παιδιά παστομένοι ναι, μέσα. Δηλαδή... Okay. Αυτή είναι. Λοιπόν, σα δίνει λοιπόν το καλοκαιρά στο αυτοκίνητο για να μην μπείτε στο λεωφορείο του Νέου Δελχή. Τρία καταστήματα. Έχει βελτιώσει πάντως την κατάσταση, για να πούμε και ένα θετικό. Μα αυτό είπα, θέλω να είμαι δίκαιος. Έχει βελτιώσει το εξής. Στα γύρω-γύρω τα χωριά, επειδή το ζω στο Βαθύλακο. Μπράβο. Επειδή έχει κάνει τη συνεργασία με τα ΚΤΕΛ. Α, έχει συγκοινωνία, ναι. Αν δει τον Γιώργο τον Μπαϊράμι που έρχεται από εκεί. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο επίσης. Και έρχεται, και έρχεται με πολύ. Είναι, επειδή είναι τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ που είναι καινούργια. Είναι, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά εντάξει.
Εντός πόλης έχουμε τεράστια. Δεν λέω ότι φταίει ο δήμαρχος ή. Ο δήμαρχος τι δουλειά να έχει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κάνει. Υποσχεθεί ο δήμαρχος. Παιδιά, εδώ σταμάτησε. Μη φωνάξεις. Μη φωνάξεις. Παιδιά, εδώ σταμάτησε το έργο στην πλατεία Ελευθερίας. Το ξέρετε, το διαβάσατε. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ότι σταμάτησε το έργο. Βλέπω και αυτό που είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μου πείτε πάλι τώρα λέγοντα ΣΥΡΙΖΑ. Που είπε. Άντε πάλι. Όχι, φίλε, η δήλωση που έχει κάνει είναι εξοργιστική. Ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είπε, εντάξει, λέει μια φορά το εξάμεινο γίνεται ο βιασμός στο μωριά των παιδιών. Βάζουμε τελεία, χρήσατε. Δηλαδή, καλά, εντάξει, αυτά τα. Σε δηλώσεις πραγματικά δεν μπορούν λίγο να. Μην μιλάτε! Έχουν υποθεί τέρατα από όλους. Τέρατα, τέρατα. Οι άνθρωποι είναι η μισή να γράψουν. Δεν είπε για τον Τσίπρα που είπε ότι ακούγαμε Deutsche Welle. Στο Open! Deutsche Welle, ρε φίλε. Deutsche Welle. Είναι αγράμματοι, όπως το λέω. Ναι, ξαναλέω. Να επεκταθώ. Ναι, ξαναλέω. Τρία καταστήματα. Στην κατοχή ακούγαμε Deutsche Welle. Λατίνεση, Αλέξη. BBC, λοιπόν. Ότο Καλογεράς, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Το πρώτο κατάστημα, το δεύτερο, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. Και το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη, Μπουδανιών, Θέρμη. Και Mr. Gold, 62-85-86. 62-85-86. Το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Παραγγέλνουμε την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, εξυπηρετεί και το κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 12, μπήκαμε επιτέλους στην τελευταία μέρα. Θα πούμε αύριο για να απολαύσουμε όλοι μας τη Super League. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή. Έτσι. Και τον μπάσκετ, παιδιά. Φίλε, ματσάρες έχει. Ελπίζω έχει να... πάω κρέθυμνο Σάββατο. Άρης Περιστέρη Κυριακή και Παναθηναϊκός Ηρακλής διπλό τη Δευτέρα. Διπλάρα. Ποιο? Διπλάρα. Διπλάρα σε σας το δίνω από τώρα. Σε διαφορά 20 πόντων. Καλύπτω από τώρα ότι θα υπάρξει μία νίκη για ομάδα της πόλης μας από τις 3. Ένα στα 3. Ναι. Oh, ευχαριστούμε. Τον Πάουκ εννοεί, τον Πάουκ. Αύριο. Εγώ λέω 2, θα κερδίσει και ο Άρης. Παιδιά. Γεια σας. Εγώ λέω 1. Θα κερδίσει μόνο ο Άρης.